Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς. 12 και 12 και 12 δευτερόλεπτα. Κωστής Ραπτόπουλος παλεύει με το φίλο του, το Σαράντο, το Γιάννη Χιλιτίδη. Με μια ΑΕΚ να την πηγήσει στο ποτήρι πραγματικά του κρασιού, το Κολονάτο. Τέτοια ΑΕΚ ήταν. Η οποία. Εμένα με συγκίνησε η ΑΕΚ, με συγκίνησε πάρα πολύ και τολμώ να πω ότι δεν ήθελα να αποκλειστεί. Δηλαδή άξιζε την πρόκληση. Έτσι. Είχε βέβαια κάποια προβλήματα στο δεκάρι της και στο εννιάρι της. Δηλαδή τέτοια υπεροχή, τέτοια κυκλοφορία μπάλας, τέτοια κατοχή χωρίς να είναι βαρετή η κατοχή. Έχει πάρει όλο το επιθετικό κομμάτι επάνω ο Λάζαρος, ο Χριστοδουλόπουλος. Και άκουγα ένα σπορ τώρα που γυρνούσα, λέει έβγαλε το Λάζαρο κάτι χλεχλέδες εκεί, κάτι άσχετη με την μπάλα. Έχει πάρει να πούμε όλες τις κούρσες, έχει κάνει αμυντικές διαδρομές να πιάσει τον Γκετζεόρα. Έχει δημιουργήσει τον Μωρίο, όχι τον Κετζιόρα, δεξιά, τον Μωριοζού, ένα καλό αριστερό μπακ. Έτοιμος για κάτι. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Άσε να το κάνω, περίμενε. Περίμενα να πω για την ΑΕΚ, γιατί τσατίστηκα με αυτούς εδώ τους. Δεν έβαλε ένα γκολ μας. Εντάξει. Όταν έχεις τον Αραούχο, τα καλά τα σέντερ μπακ. Και ο Κατσερίνη και ο Καντάρ. Πολύ καλά σέντερ μπακ. Η τετράδα του ήταν πάρα πολύ κοντά, τόσο πολύ κοντά. Που έκαναν ένα άξονα και οι δύο αμυντικοί χάφοπο, ένας Ξαθομάλης, Ξαθομπάμπουρας, ο Μπουγιάλσκι με το Σέπελεφ, πάρα πολύ κοντά οι γραμμές της, η μπακ της με τους στόπερ και τα αμυντικά χάφ τόσο πολύ πίσω, ο Γκαμάς, δεν Γκαμάς, το δεκάρι της πολύ πίσω. Και προσπάθησε να τη βγάλει σε κόντρες. Δεν την έβγαλε κόντρες στην ΑΕΚ η Δυναμό. Δύο-τρεις φορές βγήκε. Στο τέλος, όταν άνοιξε το παιχνίδι πολύ, είχε πήρε τα ρίσια τα πολλά η ΑΕΚ. Τότε είχε κακές επαναφορές. Εντάξει, είχε και τις κίτρινες ο Σιμός με τον Γαλανόπουλο. Αλλά το Λάζαρο τον έβγαλε γιατί ήταν στα πρόθυρα εμφράγματος, ποδοσφαιρικού εμφράγματος. Μετά έκανε μια αλλαγή τον Κλωναρίδη μέσα. Κλωναρίδης είναι μπελάς μεγάλος, να πούμε. Έβγαλε τον Μπακασέτα. Εγώ τον Μασούν θα έβγαζα. Πήγε να πάρει κάτι κούρσες ο Μασούτ, πήγε να πάρει στο πρώτο ημίχρονο να δώσει κάτι τουμπλαρίσματα αριστερά, να πούμε, να βοηθήσει την κατάσταση εκεί με τον Μπακάκι, ο οποίος είχε προβλήματα με τον, για άλλη μια φορά με τον Γκονζάλες. Ήταν συγκλονιστικός ο Μπακάκης, παρά το γεγονός ότι είχε να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα με τον εξτρέμ της, από τους καλούς παίκτες ο Γκονζάλες επιθετικά. Μπόρεσε να τον περιορίσει πάρα πολύ ο Μπακάκης, με προβλήματα όμως. Δηλαδή γίνανε συγκλονιστικές μάχες μεταξύ Γκονζάλες και Μπακάκη. Τώρα, να πω ότι ο Αραούχο δεν βρήκε χώρους και πήγε
κόπηκε πάρα πολύ εύκολα από τα στόπερ. Δεν είχε το ενασμέναν, δεν είχε τη διείσδυση. Και από πίσω έχει ένα Μασούτ, ο οποίος πραγματικά ήταν οι δυο αδύναμοι κρίκοι της ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο, σιγά θα πεθάνεις. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο ότι η ΑΕΚ δεν έβαλε γκολ. Με κακό Αραούχο, με κακό Μασούτ. Δηλαδή μια προσπάθεια όλη αυτή η ομάδα, όλη αυτή η ομάδα, ένας Λάζαρος, να πούμε, Χριστοδουλόπουλος. Και ο Μπακασέτας, ο οποίος το παλικάρι ήταν σαν εξτρέμ, γύριζε προς τα μέσα. Και ο Γαλανόπουλος καλός και ο Λαμπρόπουλος καλός. Ναι, όλοι αυτοί πίσω, ναι, και ο Συγκρής. Εγώ λέω για το επιθετικό κομμάτι. Για το επιθετικό κομμάτι. Σε δύσκολο ρόλο ο Μπακάκης. Συγγνώμη, σε δύσκολο ρόλο ο Μπακασέτας. Γιατί αν δεν βγει ο Μπακάκης από εκεί, δεν μπορεί το ρόλο του να γυρίσει προς τα μέσα. Να μιμηθεί αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Πάοκ με το Βιερίνια. Επί εκεί βγήκε. Μπορεί να έχει καμία γρήπη και μας ξαπλώσει ανάσκελα. Δεν έχει ανάγκη εσύ. Δεν έχω ανάγκη εγώ. Άφαντος ο Μασούτ, σε δύσκολο ρόλο ο Μπακασέτας. Και ο Μπακάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει τις κούρσες για να βάλει μέσα στο παιχνίδι, στη μεγάλη περιοχή, τον Μπακασέτα πίσω από τον Αραούχο και τον Μασούτ. Γιατί είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό παίκτη για μένα, τον Γκονζάλες, ο οποίος έφευγε με εκπληκτικές ταχύτητες. Δηλαδή, αν ο Μπακάκης έβγαινε πολλές φορές επάνω, η ΑΕΚ θα είχαν πολύ. Μπορεί να είχαν και το παιχνίδι, θα μου πει πρόκριση ήταν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι δεν απλώνονταν η δυναμό, ήξερε τις αδυναμίες της, τις βιολογικές, και έδωσε χώρο πολύ στην ΑΕΚ να παίξει το κατακτητικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι σπουδαία ομάδα και στο κατακτητικό κομμάτι, με αμυνόμενους πίσω από τη σέντρα ποδοσφαιριστές όπως της Δυναμό, και έκανε καθαρές ευκαιρίες σε οργανωμένες άμυνες. Είχε δηλαδή καθαρές ευκαιρίες σε οργανωμένες άμυνες και, επαναλαμβάνω, με το 9 της και το 10 της κάτω του μετρίου. Και στο 5-6. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, είμαι σουπεράς, χοντροκυλαράς και χοντρομπουταράς και τρώω 2 κιλά μερέντα, λέει, την ημέρα. Έρχομαι από το σταθμό να σου πρίξω την κασίδα. Ρε, εγώ έκανα σπάρινγκ με τον δυνατότερο σουπερά το βράδυ 2,5 ώρα και μου έδωσε θερμά συγχαρητήρια. Με το δάσκαλο πυγμαχίας του Άρη, να πούμε, του King Box. Κάτσε καλά, μη σε ξαπλώσω. Αλλά τι είπε κανείς, είπες τίποτα. Πώς που. Θα έρθουν να σε δειρούν απόψε. Δεν θα με δει κανείς. Όπως καμιά ξόφαλτση φύγει εκεί για μένα. Δεν σε πειράζει εσένα κανένας. Νεράκι. Πειράζει, λοιπόν. Εδώ, νεράκι εδώ. Χύσε και τον καφέ. Ζεστό θέλει, γιατί είναι. Ναι, δεν μπορεί, τα λαιμά πονάνε. Ξαλά το λέγε. Τι να πω. Είδε ΑΕΚ. Σ' άρεσε η ΑΕΚ. Μ' άρεσε η ΑΕΚ. Συγκινήθηκες με την ΑΕΚ. Ήθελα να περάσει, ήθελα για ένα λόγο παραπάνω. Για να χαρεί και η φίλη μας η ΑΕΚΤΣΟΥ, που εχθές είχε μια φοβερή αντιπαράθεση με τον κτηνίατρο. Να τα σαλιαρίσματα δεν θέλω. Δεν θέλω τα σαλιαρίσματα, ρε φίλε. Τι, δηλαδή. Γιατί τα βάλατε με την κυρία να. Μια χαρά τα είπε. Δεν τα βάλα εγώ με την κυρία. Ποιος ο κόσμος, οι παοξίδες να πούμε. Βέβαια, η ΑΕΚ έδειξε στοιχεία δυνατή ομάδα. Λοιπόν, η κυρία είπε και είχε δίκιο ότι ο έντυπος τύπος της Θεσσαλονίκης έπρεπε τουλάχιστον ένα δίστυλο να βάλει στην πρώτη σελίδα. Γιατί η ΑΕΚ παίζοντας. Να ολοκληρώσω. Η ΑΕΚ παίζοντας ωραίο μπάσκετ, πήρε το κύπελο. Ναι. Και δεν έχερε μια στην πρώτη σελίδα, δηλαδή ένα δίστυλο. Είχε δίκιο η κυρία. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ήθελες εσύ, ναι. Βέβαια. Συμπαθείς την κυρία και λες ναι. Συμπαθώ την ΑΕΚ. Ναι, και αφού συμπαθώ την ΑΕΚ, συμπαθώ και τους φίλους της ΑΕΚ. Εντάξει τότε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Γιατί παραπονέθηκε ο κτηνίατρος. Άρα δεν γουστάρεις τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σαν Βορειολαδίτης θέλω το κύπελο να έρθει επάνω. Το κύπελο. Το πρωτάθλημα στο πάρει η ΑΕΚ. Λοιπόν, εχθές γιατί τσατίστηκε τόσο πολύ ο κτηνίατρος? Λέει δεν αντέχει στο διάλογο, στην αντιπαράθεση η κυρία. Ναι. Μα μιλούσε πάρα πολύ και ο κτηνίατρος. Ναι. Για φαντάσου, ναι. Για φαντάσου να τον άφηνε τον κτηνίατρο να την πάρει το λόγο. Ναι. Ξέρεις τι θα είχαμε? Τι θα είχα. Θα ακούγαμε για μια μισή ώρα τον Μάρξ στο Σόχο. Είναι που είναι μαρξιστής ο γιατρός, ξέρεις. Εσύ δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι. Και για όσους δεν ξέρουν τι ήταν ο Μάρξ στο Σόχο, είναι ένας θεατρικός μονόλογος, τον οποίο υποδίθηκε θαυμάσια στο θέατρο ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Κάτι τέτοιο θα είχαμε από τον φίλο μας τον κτηνίατρο. Πού το ξέθαψε τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ρε φίλε. Ωραίος ηθοποιός, ρε φίλε. Ναι, Bon Vivant, ναι, ναι. Ο Μάρξ στο Σόκο. Ναι. Έτσι θα είχαμε και χθες να τον μαρξιστεί τον κτηνίατρο. Ναι. Είπε αρκετά, αλλά γιατί το κακοφάνηκε, δηλαδή ήθελε να πει περισσότερα. Δεν κατάλαβα. Νευρίασε με την κυρία γιατί δεν τον άφηνε σε διάλογο, λέει. Πώς δεν τον άφηνε. Είπε αρκετά και ο κτηνίατρος. Ναι. Έπειτα. Ναι. Η κυρία δεν πρέπει να πτωείται. Τα περισσότερα σχόλια, μεταξύ των οποίων και τα δικά μου, ήταν διθαρρυμβικά. Διθυραμβικά. Διθυραμβικά. Δίθεν.
Διθύραμβος, ρε, διθύραμβος. Ναι. Είναι πεάνας. Πεάνας. Μάθε λίγα ελληνικά, ρε φίλε. Πεάνας, τι είναι από πεάνας. Ούτε πεανία ήξερα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η κυρία τα είπε ωραία. Ναι. Και αν θέλει να έρθει incognito στην Μαρμίτα, ας έρθει και incognito στην Μαρμίτα, Ανατολική Στράκης 10, να δούμε τη Δευτέρα το μάτς της ΑΕΚ. Τα είπε πολύ ωραία η κυρία, από εκεί και πέρα μην τα βάζει. Ωραία, κυρία είναι κουλτουριάρα, δεν έχει να εμείς έχουμε, με γορίλες σαν και εσάς. Κυρία είναι εξού, βγήκε σε μια εκπομπή δημοφιλέστατη, είπε τις αποψάρες της, τοποθετήσεις ωραίες, ποδοσφαιρικές. Εντάξει. Και μάλιστα τον κόκκινο σήμερα μια, έτσι, ένα μήνυμα λέει: μπράβο, λέει η κυρία. Λέει: ξέρει ποιο είναι το ποδόσφαιρο, το κόκκινο, να πούμε. Όχι, η κυρία ξέρει και από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει κάνει ανάλυση μια φορά του ισπανικού ποδοσφαίρου, την είχα ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, για να λυθεί ο γρίφος και το μυστήριο, ελάτε στη Μαρμίτα, κυρία μου. Όλο το 95,5 θέλει να σας γνωρίσει. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά ο γιατρός λέει, εγώ την είπα την κυρία να βγει ένα καφέ με τον γιατρό να πιει και λέει, κύριε μου, αυτό που λέει, εγώ λέει δεν έχω μαζοχιστικά στάσεις, να πούμε. Έτσι μου είπε. Λοιπόν. Ναι. Λέγε. Να πω. Τι. Για το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται. Τι να πεις για το παιχνίδι, χαμένο από το αεροδρόμιο λέει. Έτσι λέει. Κοίταξε. Ναι. Είπες και έναν ο Πέλκας πονάει το ποδάρι, να πούμε. Ναι, μπορώ να σου πω κάτι. Πονάει το ποδάρι του Πέλκα. Είπες και έναν πιτσιρικά, ναι, και δεν πρέπει να οθείς τον τζόγο την νεολαία. Γιατί? Άκουγα τον μεσημέρι σήμερα, γιατί κάνεις κακό. Γιατί? 1000 ευρώ του είπες να παίξει υπέρ του ΠΑΟ. Εγώ μπορώ να τα παίρνω από στοιχηματική εταιρεία, ρε. Που έχω και εσύ. Άλλο αυτό. Και λοιπόν, ναι, μου το κατευθύνω. Θα πρέπει να περνάς και κάποια σωστά μηνύματα στην νεολαία. Το λες να πάει να παίξει 1000 ευρώ. Ναι. 1000 ευρώ είναι δύο μισθοί. Είναι δύο μισθοί. Τι απάθει. Άμα ένα άντρα δεν έχει κουσούρια, δεν έχει, δεν είναι γυναίκα, δεν είναι τζογαδόρο, δεν είναι. Ρωτά την άλλη μέρα αν έχει ο άνθρωπο, α πούμε, να βρει. Έλα, νέο είναι, μπορεί να βρει. Άστερε τώρα, μην παροτρύνει την νεολαία, να πούμε. Γιατί? Στον τζόγο. Γιατί έτσι, δεν κάνει. Σοπα, ρε φίλε. Και αν παίρνουμε λεφτά εμεί από στοιχηματικέ εταιρείε για να. Πάλι ίδρωσε. Αυτό δεν μ' αρέσει ο ίδρωτά σου. Με τέσσερα λεφτά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Ολυμπιακό δεν πάβει να είναι Ολυμπιακό. Και όταν το θηρίο είναι πληγωμένο, ξέρει πω αντιδράει. Ψοφάει πιο εύκολα. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ψοφάει πιο εύκολα. Έτσι, το πληγωμένο θηρίο είναι και Ολυμπιακό. Ναι, μην προεξοφλήσει, μην προεξοφλήσει την νίκη του ΠΑΟΚ. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ολυμπιακό μοιάζει με τον Ποντιμπιλτερά που δεν ξέρει να μαλώσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ευχή έργο να το πάρει ο ΠΑΟΚ και να φτάσει πιο κοντά στο Δεν θέλω να εύχεστε. Θέλω αναλύσει να κάνουμε. Τι αναλύσει θέλω να εύχεστε. Δεν θέλω να εύχεστε. Άμα θα εύχεστε, πρέπει να σας κάνω ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση να πούμε. Όπως έκανα όλη αυτή την εβδομάδα, όπως πρέπει να παίξει ο Χατζησαΐας, αν πρέπει να τα βάλει μόνος του μέσα. Τέλος πάντων, δεν είστε για πολλά πολλά σήμερα το βράδυ, να πούμε. Και πολύ υδρώνεις, δεν ξέρω, αυτό ο ίδρωτας δεν μ' αρέσει, να πούμε. Τι, βελονισμό θες, πάω στον Πανιώτη. Θες Πανιώτη. Βέβαια. Δεν μου λες. Λέγε, τι θες. Προχθές είχε στο λαϊκό δικαστήριο, εσύ. Ναι, είχα λαϊκό δικαστήριο. Ναι, και έβαλε και τον εαυτό σου μέσα. Έβαλε και τον εαυτό μου ναι, μέσα. Και ψήφισαν ότι δεν πρέπει να καταψηφιστεί, μάλλον. Δεν με καταψηφίσανε, ναι, ενώ έπρεπε να σε καταψηφίσουν. Το 95% έπρεπε να πει ότι είσαι κακό δημοσιογράφο. Ναι. Κακό ρεπόρτερ. Γιατί είμαι κακό ρεπόρτερ. Γιατί είσαι ο MVP τη κυβίστηση. Είσαι ο άρχοντα όχι των δαχτυλιδιών, αλλά τη κολοτούμπα. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω. Ναι. Θυμάσαι τι έλεγε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τον Βιερίνια. Ναι. Μου έλεγε ρε Σαράντο, παίκτη είναι αυτό. Ο ποπό το ακουμπάει στο χορτάρι, να πούμε. Είναι γέρο. Έδωσε τόσα λεφτά ο Πάουκ. Ναι. Εκεί στον Πάουκ δεν έχουν μυαλό αυτοί που πήραν τον Βιερίνια. Και τώρα ναι, αρχίζει και αναδιπλώνεσαι ναι, και ο Βιερίνια την παίρνει όλη την αριστερή πλευρά. Το διάδρομο. Το διάδρομο, τον ντουμπλάρει ο Μάκ από εκεί κλπ. Μπράβο Βιερίνια. Ενώ τον έθαβε. Ναι. Ας έρθουμε σε εκείνον τον Μπέλκα, τον Έρμο, τον Μπεκταρά. Τι έχει πει για τον Μπέλκα, θυμάσαι. Πότε. Ποιος Πέλκα. Εδώ ρε τα έλεγε να πούμε. Ποιος Πέλκα, ρε. Πνευμόνι περιστεριού. Και ξαφνικά το πνευμόνι περιστεριού έγιναν πνευμόνια λιονταριού. Το μόνο που έλεγε να τον πάρει ο πατέρα του, να τον πάρει κανένα γυμναστή κλπ. Πήρε. Τι λες, τον Τζέκο πήρε και τον θυμάσαι τον Τζέκο με τον. Δεν ξέρω τι πήρε, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι πριν δύο χρόνια ο Πέλκα σουτάριζε και η μπάλα yeah, πήγαινε με 30 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα πάει με 100 νίκους. Αυτό εσύ, ξέρω εγώ. Πρωτού τρεις μήνες τον έθαβε, να πούμε, τον Πεκταρά αυτό. Όχι, όχι. Πέρσι. Πέρσι. Πέρσι τον έθαβα, ναι. Γιατί yeah, ένας μένα δεν πέρναγε.
Γιατί σου τι έχει από μέση απόσταση δεν πήγαινε μέσα. Τι πήρε λες ο πατέρας τον Ιακώβο με τον Τζέκο, τους θυμάσαι αυτούς. Μάθε, αυτούς δεν τους γουστάρω. Τον Τζέκο θυμάσαι. Αυτά τα πασοκόσκυλα δεν τα γουστάρω με τις ορμόνες εκεί. Ο, ναι, ναι, ο Τζέκος έκανε, δεν ξέρω τι έκανε με αρμάνι κουστούμι και... Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν με νοιάζει καλά, κάνα, πήρα τα μετάλλια, το παρισμένοι, ξανταπαρισμένοι, τα σηκώσανε, έγιναν περήφανοι οι Έλληνες, μην τα αναμοχλεύεις τώρα, καλά κάνανε. Εντάξει. Πώς θα σηκώθουν το σαβάρι δηλαδή. Λοιπόν, τέατρο φασολάκια να τρώνε. Οπότε τι... έγινε στο ρόμπο όπως λέει ο Αντωνιάδης από τη Γερμανία για μια φορά ακόμα. Γιατί έγινε ρόμπα, ρε, τι έκανε. Γιατί αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές πρέπει να τους δεις συγγνώμη. Ρε. Ποιον. Είναι η ακρογωνία, η λύθη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Και έλεγες, ποιος Πέλκας, μωρέ. Ποιος Βιερίνια, γέρος κλπ. 31 ετών. 32. Εκεί στον ΠΑΟΚ δεν τα βλέπετε αυτά. Το βάλα μπακ, τι να κάνουμε τώρα, δεν βγήκε ο Λέο μας. Πάντα το βάζαμε. Μπακ. Χαφ καλύτερο ήταν και μπροστά καλύτερο ήταν. Για τον Πέλκα τι έχει να πει. Τι? Για τον Πέλκα. Τι τον οποίο τον έθαβε. Θα σου πω τι έχω μόνο για τον Πέλκα. Ναι. Ο Πέλκας εδώ και ένα χρόνο κάνει προπόνηση ατομική με την προπόνηση του Ρονάλντο. Το ξέρει του Κριστιανού Ρονάλντο την προπόνηση. Διατροφή του Ρονάλντο, παράτησε το Χαρίση να πούμε που μπεκρουλιάζανε εκεί πέρα τα βράδια και του μαλώναμε. Παράτησε τη Σπόρσε να τρέχει με 230 και να βγάζει να πούμε πώς το λένε, το κοντέρ. Και έγινε σε ατομική βελτίωση σούπερ. Αυτό έκανε ο Πέλκας. Δούλεψε. Αυτό που δεν κάνει ο Μακ, αυτό που δεν κάνει ο Λιμιός. Άκου να δεις. Ναι, άκου να για δεις. Να μην αναδιπλώνεσαι. Ναι, δεν αναδιπλώνω. Θα κρατάς πισινή. Δεν κρατάω ρε πισινή, ούτε πισινή κρατάω. Λοιπόν, ναι. Εδώ βγήκες. Ναι. Ρόπα ξεκούμπου την πλέγη Αντωνιάδης. Στις 8.000 ώρες εκπομπών βγήκαμε. Αλλού πού βγήκαμε. Αλλού λες το Σεπτέμβρη, λες και ίσως να πούμε σε κανένα ιδιαίτερο δωμάτιο με τον Κοντονή που ήταν υπουργός τότε, ναι, αθλητισμού. Σας λέω από το Σεπτέμβριο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αυτό λες. Από το Σεπτέμβριο λες θα πάρει το πρωτάθλημα. Άδικο έχω. Κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Μείναν δύο εβδομάδες. Κάτσε. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι της Κυριακής. Να δούμε η ΑΚ τι θα κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Αν σκοντάψει η ΑΚ, μπορώ να πω ναι. Λοιπόν, πήγα στην κυρία Μαρία Χατζή, η οποία είναι χειρομάτισα, με τα χαρτιά χαρτομάντισα. Και για σένα που είσαι 62 χρονών και η δουλειά σου έχει κάνει κοιλιά. Για σένα που αναρωτιέσαι ποιο είναι το επόμενο βήμα στη σχέση σου με τη γυναίκα σου, τους φίλους σου, τις, ναι, ιδιαίτερες σχέσεις κτλ. Υπάρχει απάντηση στο πέρασμα Ανατολής. Κυρία Μαρία, εγώ τη γνώρισα εδώ πέρα. Με σεβασμό και εμπιστοσύνη θα βρει λύση και ό,τι σε προβληματίζει μέσα από τη χαρτομαντία. Πάμε να μας ρίξει τα χαρτιά ρε μια φορά. Άκου τη φωνάξουμε. Εσύ. Θα την πάρουμε στο 6949-774263. 6949-77, θα θυμούνται το 77 του γιου του Ζαγοράκη, 42. Τα στημένα που στείλουν στα 4-2 και το 63. Το 63 Αγγλία-Ουγγαρία. Λοιπόν, 3-6. 6-9-49-77-42-63. Λοιπόν, κυρία Σαράντο λέει, ο 3-35. Ναι, ναι. Η κυρία, αφού και ο ΡΑΠ την αποκάλεσε μπαλαδόφατσα και είναι και έχει ευθύ λόγο, λέει, αλλά και όντως δεν άφηνε να μιλήσει ο άλλος, ήταν εμπαθής με τον γιατρό και τι έδειξε την πρόταση για καφέ, και το έδειξε στην πρόταση για καφέ. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, σουρωτή και ξύδι. Επειδή είναι κυρία, δεν πρέπει να κάνουμε καζούρα. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Σουρωτή και ξύδι. Κατά τα άλλα, μπράβο στην ΑΕΚ σήμερα. Λέω ο φίλος, μπράβο στην ΑΕΚ σήμερα. Μπράβο, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Εμένα με συγκίνησε η ΑΕΚ ποδοσφαιρικά. Και στο 80 λεπτό μπήκα γιατί είχα μια δουλειά να πάω. Το άκουγα στην ΕΡΑ και παρακαλούσα να βάλει γκολ. Αλλά άκουγα στα τελευταία δεκάλεπτα ότι την έβρισκε ανοιχτή. Η Δυναμό, ναι, ήταν το μόνο δεκάλεπτο που βρήκε χώρο. Βγήκανε μπροστά για να σημειώσουν τον γκολ. Έκασε ο Μασούτ ένα γκολ από τα 5-30 λέει. Το είδα τον γκολ του Μασούτ. Το Μασούτ δεν κατακρίνεται για τον γκολ που έχασε. Ο Μασούτ κατακρίνεται γιατί δύο μήνες στην ΑΕΚ δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Ο Μασούτ δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Πολύ ουίσκι πίνει. Τι θες τώρα να πούμε, πετάει ο Μασούτ να ζητήσουμε συγγνώμη τον Μασούτ άμα βάλει γκολ μετά από τρεις μήνες. Το ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, Ραπτό, πολύ καλό του έκανε του Πέλκα που τον έκραζε. Συνέχισε έτσι. Ο 93. Λοιπόν, Ραπτό, κάνει κανένα ζάπικο όπως παλιά τις παλιές οι καλές εποχές. Τέο, ο παδός του Ελευθεριακού. Ποια έκρε, παιδιά, λέω 5-30. Εγώ είδα ένα άναρχο συμφετό από φθηνά παικτάκια που ήπιαν αυτό που πίνει ο Στερίξ για να τρέχουν. Ο Παοξής ο κομπλεξικός ο 5-30. Βλέπει την ΑΕΚ και η τσίρλα του έχει φτάσει μέχρι το γόνατο. Όπως και σήμερα πήγα στις δυτικές συνοικίες και η ΑΕΚ έχει ντόπινγκ και έχετε χεστεί, φοβάστε την ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 388 σε χαλάει που η Αριανάρα κεντάει, ερχόμαστε όσο και να μας κατέστρεψες, λέει, όσο και να πολέμησες το Σκόρδα που ήταν ο μόνος που πολέμησε τον ΠΟΚ. Περαστικά. Περαστικά εσένα που έμπλεξες με το Σκόρδα και 5 χρόνια δεν έχεις δει τον ήλιο ούτε από τέντα. Ούτε από την τέντα δεν έχεις δει τον ήλιο εσύ. 5 χρόνια Σκόρδας και εντάξει. Τώρα έχεις και τον Ελευθερούδη εκεί πέρα, σε λίγο θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι. Μόλις ξεχρεώσει η Άρης που ξεχρέωσε, ξαναχρεώστε τον μετά, αλλά μετά θα είναι και το τελειωτικό. Σαράντος λέει ο 604, πασοκικό καμάκι, πλάγια στον ασβέστη. Τάσος ΠΑΟΚ Δραπετσόνα. Πλάγια στον ασβέστη, δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ. Πλάγια στον ασβέστη, εσύ έχεις τη νεοελληνική, α πούμε. Και... Πλάγια στον ασβέστη, εσύ τι αργό. Αργό, ναι, αργό. Ναι, πλάγια στον ασβέστη, τι σημαίνει. Ότι κάνεις καμάκι πασοκικό δεκαετίας 80 και δεν πατάς περιοχή, είσαι στον ασβέστη. Σεντράρεις και άμα πηδήξει ο φόρο να κάνει τον κουλαστό. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις τι κάνεις, πως δεν το καταλαβαίνεις, να πούμε. Χαιρετίσματα στο φούρνο της λεωφόρου Στρατού και χαιρετίσματα στο τσίλι το καφενείο. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Φοράκι που έπαιζε Ολυμπιακό και Εγάλεο και μας ακούει μέσω ίντερνετ από Κηφισιά. Ο Μανώλης ο Φοράκης. Και μου είπε πολλά χαιρετίσματα τον Γιώργο τον Κούδα να δώσω. Λοιπόν, σαν αντίπαλοι, ναι. Για τον Άριξε, έμαθα. Δώσε σαν ώρα και βάλ του στον ύπνο. Με φράση τύπου δεν έχει τίποτα Ολυμπιακός, θα γελάσουν και τα γουρούνια, λέει την Κυριακή. Χρήστος από Λαμπράκη. Μεγάλος φίλη Γιαλάνη. Εγώ γουστάρω η Άκη να έχει το παριστεί, γιατί πρώτον έτσι και αλλιώς λέει θα το πάρω και δεύτερον του χρόνου θα παίζω χωρίς αντίπαλο. Μπήκε και εσύ στην περιπέτεια. Αυτό σας έχουν πει ότι επειδή οι παοξίδες πρέπει να κλαίτε, δεν έχει κατσατζίδι, οι δίσκοι πήγανε κάτω στο Μαρινάκι, πρέπει για κάτι να κλάψετε. Και γιατί κλαίτε, γιατί τρέχει η ΑΕΚ. Τρέχει η ΑΕΚ, σας κάνει αυτό ότι τρέχει η ΑΕΚ, Ναι. Τρέχει η ΑΕΚ. Μάλιστα. Δηλαδή ο Βιερίνια που τρέχει, τι να πω εγώ τώρα. Ότι τρέχει επειδή τρώει από τη σούπα του Αστερίξ και ο Βελίξ. Βλακίες θα λέμε εδώ τώρα. Τρέχει η ΑΕΚ, γιατί τρέχει η ΑΕΚ. Εσύ δηλαδή δεν τρέχεις. Εσύ όταν ανεβαίνει ο Μάτος 70 μέτρα και ο Βιερίνια 80 στα 32, τι να πει ο ΑΕΚΣΙΣ. Τι να πει ο ΑΕΚΣΙΣ. Ότι ο Μπίζεσβαρ. Ο κόλος του έχει φτάσει με το εκτοχώρητο και βγάζει 90 λεπτά. Τι να πει ο Αέξης, ότι παίρνει τόπο ο Μπίζεσβαρ. Σταματήστε λοιπόν τις ιστορίες, άστε τους ποδοσφαιριστές ήσυχους σε αυτό το κομμάτι και όποιος θέλει να τρώει και να πίνει ό,τι θέλει. Και να... Δεν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, σαπάκια οι ποδοσφαιριστές. Τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, ντοπαρισμένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά επειδή το σκατό έφτασε στον Αστράγαλο, θέλετε, ψάχνετε δικαιολογία τώρα να βρείτε αν δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Θα το πάρετε το πρωτάθλημα. Χέστες! Χέστες! Είστε μεγάλοι χέστες! Οι παοξίδες. Χέστες. Γιατί είστε χέστες. Γιατί είναι μια ΑΕΚ δυνατή, με πνευμόνια και τα λοιπά. Φυσικά και εμάς μας κάνει εντύπωση πως τρέχει τόσο πολύ. Γιατί έχει καλό γυμναστή, γιατί έχει καλό μάγειρα. Και ψάχνετε να βρείτε το άλοθη σε περίπτωση που τώρα δεν έχετε διαιτησία να πείτε ότι η ΑΕΚ τρέχει και είναι τον παρισμένη. Το παραμύθι αυτό το ξεκίνησε ο Κουλιανός. Το ξεκίνησαν 5-6 εδώ πέρα ραδιοφωνική παραγωγή. Πέσατε στη λούπα και λέτε παπαριές να πούμε. Η ΑΕΚ πώς τρέχει και τους κάνουμε την τόπικο τρόπο. Το πιστεύουν δηλαδή. Περίμενε, αυτό που λένε, κάτσε να μιλήσω. Ναι. Το πιστεύουν, ναι. Κάνεις και τίποτα άλλο. Συνέχεια μιλάς. Κάνεις τίποτα άλλο. Άμα τους γράψω εγώ ότι. Το πιστεύουν. Θα ανατύλει το φεγγάρι, το πιστέψουν. Τι αφού τα γάρια εδώ θα πιστέψουν. Τη χειρομάντισα θα πιστέψουμε σε λίγο που διαφημίζει. Σε πειράζει, Η χειρομάντισα. Τι να κάνει, εσύ δεν πιστεύει τα αντερά σου, πιστεύει τη χειρομάντισα να. Ναι. Το τιμοκατάλογο θα σα στείλω, ρε Χρήστο, από τη Λαμπράκη. Δεν μπορεί να παραγγείλει κάτι. Σουβού ακροατή. Φαντάζομαι να έφερνε χορηγό την κυρία Μάρο χαρτομαντία ο κόκκινο. Τι θα τον είχε κάνει, τι θα τον είχε κάνει, Θεέ μου. Με πολύ αγάπη και το ξέρει το Θουβού. Φαντάζεσαι, λέει, να είχε φέρει τη χειρομάντισα. Την χαρτομάντισα, ναι. Ο κόκκινος τι θα του λέει. Να αλλάξουμε και λίγο θέμα συζήτηση. Άκου λέει. Εσύ ναι. Κάνεις το ζωόφυλλο ή μάλλον είσαι ζωόφυλλος. Και ναι. Την μήνη την έκανες στη Ρωσή. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα στους ζώντες οργανισμούς και στον άνθρωπο. Τι να κάνει.
και στα ζώα. Από το σεξ, από τον έρωτα. Και πήγες. Ποιος σου είπε σένα ότι. Ναι. Ποιος σου είπε σένα ότι η Μίνη δεν κάνει σεξ. Τι σεξ να κάνει. Αφού τη στήρωσες, ρε φίλε. Γιατί μια γυναίκα η οποία είναι στήρα και δεν κάνει παιδιά δεν πηγαίνει. Τι άλλο είναι. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Τι λέει μόνο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίσω. Τρελό είσαι, ρε. Παιδιά δεν κάνει. Δεν έχει ίστρο, δεν έχει ίστρο, πήγες, το πήγες. Έλα να δεις το μαξιλάρι που το καβαλάει κάθε μέρα. Ναι. Με την ταχύτητα του καβαλάει το μαξιλάρι. Εσένα ήθελες να σε ευνουχίσουν. Ήθελες να σε ευνουχίσουν εσένα. Πήγες να πούμε που είσαι τόσο ζωόφιλος. Ναι. Θα βγες αυτό... καρκίνο το σκυλάκι άμα. Α, έτσι άλλη, άλλη ναι. Περίπτωση αυτή. Βέβαια, με είπε ο κτηνίατρος. Με είπε η Στέλλα του Χριστίδη γυναίκα. Α, αυτή η κτηνίατρος, όχι ο δικός μας ο άλλος, έτσι. Και ο... Ναι. Ναι. Μάλιστα. Το πήγαμε να πούμε, το κάναμε. 2,70, μπαμ μπαμ. Τι γίνεται για τον Άρη, για λέγε, πώς τον βλέπεις, θα ανέβει. Ναι, κουτσός θα ανέβει όμως. Όταν λες κουτσός, τι εννοείς. Εγώ έμαθα ότι είναι όλοι πληρωμένοι, έχουν τακτοποιηθεί όλοι ναι. Και πάει ναι, η ομάδα αλλά εγώ καλά. Βλέπω επίσης ναι. Ότι ο Άρης θέλει να κρατήσει ένα κορμό παιχτών για την αλφαθηνική του χρόνου. 4-5 άτομα χωράνε. Δεν χωράνε. Χωράνε. Ο Σόουζα, ο Πλατέλας, ο τερματοφύλακας, ο Δελιζήσης. Ποιος τερματοφύλακας. Ο Αναγνωστόπουλος. Πού τον είδες εσύ τον Αναγνωστόπουλο. Σε ποιο μάτς πιέστηκε ο Αναγνωστόπουλος δηλαδή για να πεις ότι θα είναι καλός. Πέρσι και πέρσι έδειξε καλά στοιχεία. Έπαιξε. Πού τα έδειξε. Πού τα είδες τα καλά στοιχεία. Έπαιξε ρε Κώστα κάποια παιχνίδια. Πού τα παιχνίδια. Έχει σωματικά προσόντα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί στην αλφαθηνική λοιπόν, να σταθεί. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ναι. Είπαν το Μιλούνοβιτς να μείνει του χρόνου. Λέω ο Μιλούνοβιτς να μείνω 40% μείον. Δεν μένω. Λένε τον Πλατέλα, έλα να κάνουμε το 1-1. Ναι. Λέω ο Πλατέλας βεβαίως να πάρω κανένα φράγκο. Δεν έχουμε λεφτά να σε δώσουμε. Μετά ποιος είναι άλλος. Ο Σόουζα λέει δεν ξέρω αν του χρόνου μείνω στην ομάδα. Δηλαδή είναι τρεις παίκτες, τέσσερις. Δεν τους έχεις κλείσει ακόμα. Τι σημαίνει αυτό. Ο Βασιλεύσα πέθανε, ζει το Βασιλεύσα. Δεν ξέρω ποιος πέθανε, ποιος έχει. Έχει χρηματοδότη τον Παπαδόπουλο, ποιος θα στέλνει. Αυτό τον έφερε ο Ελευθερούδη, ρε. Ποιον τα Παπαδόπουλο. Πιστεύεις τον Παπαδόπουλο, τις βλακίες τώρα. Χρηματοδοτεί. Βρε, τι χρηματοδοτεί. Τι έχει πληρώσει. Μα είναι τακτοποιημένο. Βρε, τι έχει τακτοποιημένο. Λακαμίες δεν μπορώ να ακούω. Ο τον Πάπα του Ελευθερούδη. Επειδή δεν μιλάνε οι Αργιανοί. Επειδή δεν μιλάνε οι Αργιανοί, κάνουν τις κότες. Σου πω εγώ για τον τον Πάπα. Τι θέλει ο Μιλούνοβιτς. Στην ευχή της Παναγίας. Σταμάτα ρε. Τι, ρε. Θέλει προκαταβολή. Ας δώσει ο τον Πάπας από τα Μάρμαρα. Στέλνει. Τι θέλει ο Ντάντος. Ναι. Ας πάρει, ας δώσει ένα 300 και ας το πάρει του χρόνου. Ξέρω εγώ από τα τηλεοπτικά από κάπου να τα πάρει. Ο τον Πάπας και ο τον Μάπας και έχει βγει η αιμορροίδα του Καρυπίδη από το Παντελόνι γιατί δεν έχει ρευστό. Α με τρελάνετε ρε. Τον Ελευθερούδη φέρατε στον Άρη. Σαχλαμάρι. Εγώ τον έφερα ρε. Εγώ τον έφερα ρε. Γιατί μιλά σε τρίτο πρόσωπο. Εγώ τον έφερα τον Ελευθερούδη. Τα φαντάσματα του παρελθόντος πίσω. Πες μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Τι πράγμα είσαι. Εσύ καλή κουβέντα λέω για τον Άρη. Τι για καλή κουβέντα. Για αυτούς τους κοπρίτες οι οποίοι φέρουν παλιούς Αριανούς οι οποίοι ρημάξαν τον Άρη. Κουτσός θα ανέβει και κουτσός θα ανέβει. Στο τέλος θα φέρουν τον Κόντι να πούμε. Ήδη ακούω τα ραδιόφωνά τους. Ο Κόντις ήταν για μεγάλες μεταγραφές. Ρε δεν πάτε στο διάλογο. Ανόητοι να πούμε. Μυαλό δεν βάζετε. Ο Κόντις ήταν για μεγάλες μεταγραφές. Σαν χλαμάρες. Ό,τι σας λένε. Τα φόπλακα ήταν. Λέγε, άιτε, τελειώνετε τώρα. Είμαι το παρισμένος. Έχω φάει βασιλικό πολτό να πούμε. Λέγε. Τι να πω για το μακεδονικό να πούμε κάποια πράγματα. Για την ομάδα της καρδιάς μας. Πέρα, δεν έχει σημασία. Ένα αλαλέον δεν λένε. Είμαστε 30-50 άτομα, αλλά πιστοί εκεί. Σωθήκατε, εντάξει. Σωθήκαμε. Του χρόνου θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω τι λέει το αφεντικό σου. Και ποιο θα έρθει να σα δει. Ποιο θα έρθει να μα δει. Μία είναι η λύση για το μακεδονικό. Να γίνει θηγατρική. Να γίνει θηγατρική του ΠΑΟΚ. Όταν παίζει όπως... ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα, να παίζει εδώ ο μακεδονικός. Ναι. Να έρχονται 3.000 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και αυτό θα. Α γίνουμε θηγατρική του ΠΑΟΚ. Δεν με πειράζει εμένα. Δεν σε νοιάζει. Δεν, αρκεί να έρχεται κόσμο και να ανέβουμε. Εντάξει. Δεν με πειράζει εμένα. Ο ΠΑΟΚ ξέρει, θα βάλει κι άλλον στον άρμα του. Βλέπει και τον Όφη. Γιατί Όφη. Και ο Όφη του χρόνου τι θα είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Επειδή δεν του έβγαινε και ο Άρης πάει να βγει, έχει τη δική του δυναμική. Και δεν μπορεί να του σταματήσουν. Τώρα τα βάλανε, βλέπω, θα την πληρώσει η Έρμη η Παναχαϊκή. Εκεί τη βλέπω την ιστορία. Δεν κατάλαβα, για παίρνουν. Τι είναι αυτά που λέτε. Ότι τι. Ο Όφη ήταν σχεδόν διαλυμένος, φίλε. Ναι, και τι έγινε. Ναι, είχαν φύγει 4 ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι, ναι. Ο... Γνωστή η κριτική. Ναι, η κριτική. Λοιπόν. Η κριτική, αυτές οι μούφες κάτω. Ναι, ναι. Άμα δεν έχουν μπάρμπα, άκου εδώ. Άμα δεν έχουν μπάρμπα μόνοι τους, μου αβαράνε σε καμιά, πώς τα λένε, ταμπέλα με τα όπλα και τα φυσικά. Έλα, σε να ολοκληρώσω. Άμα δεν ήταν το Πασό και εκεί να τους φτιάξει, οι Κρήτες, το παραμύθι, αυτόνομοι να είμαστε και αυτόνομοι να είμαστε και του Πασόκ τα λιγούρια εκεί πέρα φάγανε ένα κάρο λεφτά και ήταν υποτακτική του Βαρδινογιάννη, υποτακτική τώρα δεξιά και αριστερά οι Κρήτες.
Τα άμαθες τώρα, τι έγινε. Πες μου εσύ. Τα άμαθα η Ένωση εκεί Ηρακλείου. Ναι, ναι, για τον Όφη. Γιατί τον Όφη οι κριτικοί δεν τον έχουν. Λοιπόν, τα παλικάρια κριτικοί. Το Ηράκλειο, ναι. Λοιπόν, το Ηράκλειο. Η Ένωση εκεί Ηρακλείου με τον, ναι, με τον Όφη, ναι, βγάλανε, ναι, στην κλήρωση ένα αυτοκίνητο και άμαθα ότι όλα τα μπλοκάκια, όλα τα μπλοκάκια τα πήρε ένα άτομο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τι άτομο. Και ο νόνοητο. Γιατί νόνοητο. Ξέρεσες. Α, ξέρεσες. Τι ομάδα ήταν το άτομο. Δεν ξέρω. Βλέπω τον Όφη του χρόνου, αν με το καλό ανέβει, στο άρμα του ΠΑΟΚ. Ναι. 84χρονη ζητάει διαζύγια από τον 88χρονο γιατί τη κάνει λίγο σεξ. Καταλαβαίνει τι σε περιμένει στα γεράματα. Τι να με περιμένει. Δεν ξέρω τι σου λέει. Πονάει το δάχτυλό του, λέει. Λοιπόν. Για να δω τα δάχτυλά σου. Σου είχα πει όταν με έπιασε ο Σιδηρόπουλος, λέει είσαι ο τερματοφύλακας της ομάδας, του λέω ναι. Μάλιστα. Θα το θυμάσαι, το είπα. Ναι. Έτσι λοιπόν με τον Όφη. Ναι. Βλέπω μια επιπλέον ομάδα στο άρμα του ΠΑΟ. Ποια ομάδα στο άρμα του ΠΑΟ. Πάει βέβαια. Ναι. Αυτό βλέπω. Και τι είσαι. Όχι, δεν με πειράζει, εμένα δεν με πειράζει. Ναι, δεν σε πειράζει, αλλά το λες. Δεν σε πειράζει, αλλά το λες. Το λέω. Το λες, ναι. Τι γλίτωσε ο Τίγρης στην 304. Με μαντολάτο και πασατέμπο τους πάει τους τύπους. Πανηγύριζε ο Τίγρης που δεν πέρασε η ΑΕΚ. Α, για θα πλήρωνε. Θα πλήρωνε ο Τσιγκούναρας. Θα... Αφού έφτασες να διαφημίσεις και χαρτορίχτρα, έρχεται μεγάλη πείνα. Στα 18. Η πείνα ούτως ή άλλως έχει έρθει. Το θέμα είναι εσύ μπορείς να τη διαχειριστείς. Εγώ μπορώ να κάνω πολύ ωραία το φτωχό. Μια χαρά. Συμπονείς. Ρε Κωστή, αν είμαστε όλοι παοξίδες τρελοί, ας απαντήσει θετικά η ΑΕΚ σε πρόταση του ΠΑΟΚ για την τόπιξη όλα τα παιχνίδια. Να βγουν όλοι αρνητικοί στα 2-3 πρώτα παιχνίδια για να το βουλώσει μια και καλή. Τι πιο απλό και καθαρό. Θα κάνετε κι εσείς όμως αντιτόπινγκ. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι να δυνατόν, κάνετε κι εσείς αντιτόπινγκ. Είναι δυνατόν να λένε τώρα εσείς αντιτόπινγκ. Μισό λεπτό. Να δούμε πώς τρέχει ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ, γιατί μπορεί και εγώ να είμαι έξι και να πω και εσείς τρέχετε περίεργα. Πώς κάνατε το γέρο Βιερίνια να τρέχει τα χιλιόμετρα, σε πει ένας έξι. Πώς είναι το όνομά του από μπακ να γίνεται εξτρέμ συνέχεια κτλ. Μπορεί να σου πει και ο εξή χιλιάδιο. Και να σου πει ο χοντροκολαράς ο Μπίζεσβαρ πώς τρέχει τόσο πολύ 90 λεπτά. Γιατί και ο εξή έχει να πει. Μπορεί να λέτε εσείς, αφήστε το παραμύθι λοιπόν του ντόπινγκ και κοιτάξτε να φτιάξετε μια καλή ομάδα, την πάρετε την ΑΕΚ εδώ και τον Ολυμπιακό, να πάρετε το πρωτάθλημα. Μην έχετε έτοιμη τη δικαιολογία. Έτοιμη την έχετε εγώ τη δικαιολογία. Νομίζω ότι δεν λέγονται αυτά στα σοβαρά, Κώστα. Όχι, στα σοβαρά τα λένε. Και απ' έξω απ' έξω και πώς τρέχει η ΑΕΚ. Και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά τα σάλια των ΠΑΟΞΙΔΟΝ με την ΑΕΚ, ότι είναι το παρισμένο, να τα αφήσουν για άλλες εκπομπές. Να πάνε κλάψουν αλλού. Τέλος πάντων, λέγε. Μιζέρια. Η μιζέρια σας και η κακομοιριά σας, οι βορειοελλαδίτικοι, δεν πιάνετε πουθενά, ρε. Δηλαδή έχετε την ΕΠΟ. Έχετε ομαδάρα. Έχετε προεδράρα. Προπονητής τα βρήκε με τον Φορ. Έχετε φτιάξει ένα σύστημα με τον Βιερίνια σε ρόλο φοβερό. Βάλατε τον Μπίζες Βαρδεκάρη. Εννιάρη ο Πέλκας κατά συνθήκη. Δεξιά ο Τζάλμα ανεβασμένος. Και τι φοβάστε την ΑΕΚ. Τερματοφύλακας 20 χρόνια δεν είχατε. Βρήκατε κατά λάθος τερματοφύλακα. Κατά λάθος τερματοφύλακα βρήκατε. Ούτε καν προγραμματισμένο δεν τον είχατε. Σκεφτείτε σε μεγάλη ομάδα λοιπόν. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Όπως ο Μαρινάκης αφήσει το παραμύθι με τον άλλο το καράπαπα. Έτσι έκανε ο ΠΑΟΚ, αλλιώς έκανε ο ΠΑΟΚ. Καλά έκανε ρε ο ΠΑΟΚ. Εσείς τι στο διάλογο κάνατε 20 χρόνια. Σας έδωσε ο Κόκαλης την ΕΠΟ. Σας έδωσε ο Μαδάρα. Τα πήρατε όλα έτοιμα. Και τον κάνατε τον Ολυμπιακό σαν τα μούτρα σας να πούμε. Έχετε μούτρα και μιλάτε για τον Κόκαλη. Εσείς εκεί κάτω. Τον Κόκαλη. Αυτός έκανε ο Σκαφτιάς να πάρει την ΕΠΟ. Να ξεφτυλίσει εδώ τους Έλληνες διαιτητές, τους Βορειοελλαδίτες της Θεσσαλονικής. Να ξεφτυλίσει τους γκαγκάτσιδες και να τους κάνει υπαλλήλους στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Κόκαλης τα έκανε αυτά. Ο Κόκαλης έφερε παιχταράδες στον Ολυμπιακό. Και έχετε τώρα το Ταξίδι και το Ρωμάο Χαφ που είχαν τον Καρεμπέ και τους παιχταράδες. Και έχετε εξτρέμ εκείνο τον ανεμικό τον Μάριν και το Φορτούνι 3 χρόνια ταλέντο. Και σας πειράζει ο ΠΑΟΚ που έχει την ΕΠΟ. Καλά κάνει και την έχει. Αλλά και από την άλλη μεριά οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Έλεος ρε Καζατζίδηδες, φτάνει ρε η Μύρλα ρε. Δεν κλαίγονται. Πετάξτε τη χωριατήλα ρε. Πετάξτε τη χωριατήλα από πάνω σας μωρέ τώρα. Πετάξτε τη χωριατήλα σας μωρέ. Η ΑΕΚ το παρισμένη. Σ' ακούω Σαράντο. Παρακάτω. Τι να σου πω, ο Ολυμπιακός είναι απαράδεκτος. Άσε τώρα για τις εκπομπές ναι. μας, ναι, γιατί μας κάνεις μάθημα ελληνική γλώσσα, τι έχει σημειώσει. Τι να σε κάνω, ναι. Θα πρέπει πρωτού παίρνεις κάποια θέση ναι. να σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει μετά. Εγώ σε ακούω σαν μεγαλύτερο δηλαδή. Ναι, σαν μεγαλύτερο θα με ακούς. Ναι. Έτσι έπεσες έξω στο Βιερίνια, στο Μπέλκα. Ναι.
Και στον Πυρίγιοβιτς μπορώ να πω ακόμα, θα πρέπει να κρατάς πισινή. Ναι. Κατάλαβες. Θα πρέπει να κρατάς πισινή. Αυτά έχουν σου τώρα πω. Θα πρέπει να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Ναι, για λέγε. Άσε ρε, να είμαι όπως είμαι. Γιατί να αλλάξω δηλαδή. Θες να αλλάξω χαρακτήρα. Για να μην πέφτεις για... έξω. Για να μην πέφτεις έξω. Πέσω έξω. Για να μην γίνεις σε ρόμπα. Θέλω να σε προστατεύσω. Θα από 10 καλά, δεν από 2 στραβά δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θέλω να σε προστατεύσω, ρε. Εδώ Τσίπρα σα είπε, αλλά τι άλλο και το ψηφίσει εδώ. Εγώ το ψήφισα. Γιατί απευθύνεσαι να πούμε πάντα. Γιατί σε βλέπω αριστερό κιλό σε κόβρα μου. Όχι, δεν μπορεί να ξέρει τι είμαι. Σε βλέπω. Αφού πήγε στο Σούνιο και σε έπιασε συγκίνηση να πούμε. Δεν έχει σημασία. Και είδε τη Γιάρο απέναντι. Δεν έχει σημασία. Δεν ήταν η Γιάρο, ρε. Η Μακρόνη σου ήταν. Γλιστρά στον ασβέστη και υδροκοπή. Αυτό ο ίδρωτα γιατί είναι τώρα. Τι είπε ο γιατρό. Επειδή είμαι χοντρό. Τα κιλά παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω, όχι, το έχω αυτό. Οργανικό είναι, εν πάση περιπτώσει. Και το καλοκαίρι δράνει. Ναι. Το καλοκαίρι του θανατά. Λοιπόν, λέει. Για τον Ηρακλή δεν θα πούμε τίποτα. Όχι, δεν μα ακούει κανένα. Γιατί ρε, απεμπολείς μια ολόκληρη ιστορία, ρε. Θα κάνουμε κοιλιά, ρε. Σαν να τους... Χιλιά θα κάνουμε, γιατί να κάνουμε κοιλιά. Δεν μα ακούνε οι Ηρακλή, δεν μα θέλουν. Δεν μα ακούνε. Εδώ κέρδισε η ομάδα του αφεντικού, του κατέβασαν την πρώτη θέση. Τι είναι τώρα. Καλά, εντάξει, να πούμε ένα μάτσο. Ήταν, εγώ πιστεύω ότι θα μάτσι, τα πάρει όλα τα μάτσα. Έπρεπε να το δώσει το μάτσο, εντάξει. Δεν είχε διασφαλιστεί ο Μακεδονικός. Αν είχε ο Μακεδονικός διασφαλιστεί. Πιστεύω, ναι, πιστεύω γιατί και εγώ, ναι. Δυο ήτες, με δυο ήττες. Ζητάμε μια συγγνώμη, ας πούμε, ναι. 7 πέφτουν. Αν έχανε ο Μακεδονικός χάσει και την Κυριακή στο Μαγκαδά, θα ήταν κάτω από τη γραμμή. Οπότε λοιπόν, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Μαδάρα ο Μακεδονικός. Καλή ομαδάρα, σταθερή. Ο Σέντερμπακ δεν έβαλε τον κόλλο. Ο Σέντερμπακ, ο γιος του Αντωνία, διανός παλιού. Δεν τον βάζανε αυτόν, τώρα τον βάζανε. Ήρθε ο νέος προπονητής και τον έβαλε. Αχταρμάς έγινε και στο Μακεδονικό, αχταρμάς. Γιατί, τι. Αυτός δεν βάζει αυτούς που έβαλε ο Βελιζέλος. Ήρθε και βάζει αυτούς τους δικούς του. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Παντού γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα βγει, θα πάρει όλα τα μάτς και το αξίζει να βγει. Δεν είναι πούμε, αυτή η κατηγορία για τον Ηρακλή. Ναι. Είναι... Αυτά τα κοινότυπα δεν μ' αρέσουν που λες. Πες κάτι, ρε. Πες κάτι αιρετικό. Αιρετικό τι να πω. Να μείνει εκεί που είναι. Θέλω να βγει ο Ηρακλής. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ραπ μεγάλο καδρόνι αυτός ο Κιαχερίδης. Άπα πάλε, τι στο διάλογο το θέλουν αυτό λέει. Με αλάρμα ανάμεσα τον περνούσε ο Ραούχο. Εντάξει, είχε βοήθειες όμως ο. Είχε βοήθειες ο Χαμικερίδης, πώς το λένε. Ο Στόπερ. Τα καλά στημένη άμυνα της. Πολύ καλά οργανωμένη. Προπονητής δεν ήταν επεξεγγελάς και μην ξεχνάτε ότι λέμε για την ΑΕΚ ότι ήταν πολύ καλή, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι άλλοι είχαν να παίξουν 2 μήνες και δεν είχαν καθόλου φόρμα. Ποια ομάδα έπαιζε με την Τσέλσι που έχασε 5-0, ποια ήτανε, δεν θυμάμαι ποια ήτανε, και να παίξει και αυτοί 2 μήνες, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο 2 μήνες να μην κάνεις μάτς και να πηγαίνεις να πούμε. Ξαφνικά να πεισέσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σίγουρα. Τα μεγάλη πρόκληση και για την Δυναμό Κιέβου αυτή. Εντάξει, 7-18 το καταλαβαίνω. Λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε, κάτι θα με έλεγες, τι. Σου είπα να είσαι επιφυλακτικός, ναι. Να είσαι λίγο συντηρητικός, να μην είσαι τόσο αιρετικός. Ναι. Να μην έχεις πολλά αλφα μπροστά σου, επιθετικούς προσδιορισμούς με το αλφα στερετικό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά. Άθεος, άθρησκος, άπολης, άπατρες, τα πάντα, όλα αυτά. Είμαι πιο ελεύθερο άτομο, ρε φίλε. Άλλο αυτό. Δεν είμαι δεσμευμένος, ρε φίλε, τι να κάνω. Εντάξει. Τι να κάνω. Εσύ να είσαι και... πιο συνετός λιγάκι. Ναι. Ναι. Το αταρέσει στα 70 σου, έτσι. Στα 63 σου. Ναι, τόσο, ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι, γιατί όταν ήμουν στα 50, τα έλεγα και τότε. Τα έλεγες και τότε. Είσαι συνετός άνθρωπος. Βέβαια. Ενώ εγώ δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Θες να είμαι συνετός. Ναι. Και άμα γίνω συνετός, ποιο το κέρδος μας, πούμε. Εντάξει. Πες μου εσύ τι. Δεν θα έχεις τόση μεγάλη ακροματικότητα αν είσαι συνετός. Ναι. Οπότε κάνε αυτά που ξέρεις. Να είμαι αυτός που είμαι καλύτερα. Να είσαι αυτός που είσαι. Να μην είμαι καλύτερα. Να είσαι ο εαυτός. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Λοιπόν, για Πλατέλες μιλήσαμε. Για τον Άρη μιλήσαμε. Για τον Ελευθερούδη μιλήσαμε. Ο οποίος χώνεται πάλι στα αποδυτήρια και είναι του Προέδρου. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τον έχει πάει και στη Βέρεια ο Πρόεδρος εκεί. Είπες Βέρεια, η Βέρεια παραιτήθηκε από το πρωτάθλημα. Και εμένα τι με νοιάζει. Ας πρόσεχε. Εντάξει, το λέμε. Επειδή στεναχωρέθηκε κανένας. Όσο να είναι οι Βεριώτες, μια πόλη 70-80.000 κατοίκων, δεν θα στεναχωρέθηκε. Πώς ήταν Βέρεια από αυτούς, 50-100. Όχι, η Βασίλισσα του Βορρά. Ο Γαϊτάνος και κανένα δυο ανήψια. Προσπαθούσε ο Γαϊτάνος ο Έρμος να πει. Ναι. Προσπαθούσε. Ναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τη Βέρεια να μην έχει ομάδα ούτε τώρα στη Β' Εθνική. Μη σώσει και έχει ούτε στη Δέλτα Εθνική η Βέρεια ομάδα. Γιατί ρε εσύ. Γιατί οικονομάμε εμείς από καμιά Βέρεια. Δηλαδή, ένα κάνω αυτό, θα δηλαδή. Υποστηρίζεις μόνο εκεί που οικονομάς. Μόνο εκεί που οικονομάς. Στη Βέρεια πήγανε. Θα λες καλά λόγια μόνο εκεί Βέρεια που οικονομάς. Στη Βέρεια πήγανε αυτοί. Στη Βέρεια, η Βέρεια. Ναι. Μη σώσει και ανέβει ποτέ. Γιατί η Βέρεια με τον Αρβανιτή δεν τα έχει κάνει με το Μαρινάκι πλακάκια.
5 χρόνια, 6 χρόνια. 3-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό. Ναι, αρβα... ναι, λοιπόν, αυτά που έλεγε ο Καλαϊτζίδης. Βέρεια δεν είναι Αρβανιτίδης. Βέρεια δεν είναι. Δεν είναι ο Αρβανιτίδης τώρα, έφυγε ο άλλος, όπως το λένε, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, δεν ήταν κόλος και βρακή με τον Ολυμπιακό, όπως το λέγανε ο Καραμελίδης. Ήταν κόλος και βρακή με τον Ολυμπιακό. 50 χιλιόμετρα Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλαδίτες! Η Βόρειος Ελλάδα! Αντίσταση! Αντίσταση, ε! Είναι κρίμα για τη Βέρεια. Είναι κρίμα. Βέβαια. Να πάει στο διάλογο και ακόμα παραπέρα η Βέρεια. Στο λέω εγώ. Μπορεί να πάει τοπικό και να μην σώσει κανένα. Θα βγουν τώρα Βεριώτες και θα σε κράξουν. Πρέπει να παραπνιγούν οι Βεριώτες τώρα εκεί πέρα. Ακόμα τον Άλεξ δεν βρήκαν τώρα στη Βέρεια. Τι σχέση και έχει. Βρέει από εκεί πέρα του αμαρτωλούς τώρα. Δηλαδή αν είχε συμφέροντα θα έλεγε ναι. Συμφέροντα με είχα. Ναι. Τι συμφέροντα να είχα. Αν διαφήμιζε. Άμα μου δίναν κανένα σκορ και εμένα να παίξω και εγώ δάκα συμφέροντα. Δεν έπαιξα, δεν είχα. Όλα τα μετρά με το χρήμα. Ναι, εσύ τα μετρά με το αίσθημα, ρε. Ναι, ρε. Όλα λοιπόν, με το χρήμα. Και έχει ευθύ λόγο η κυρία για ΑΕΚ, αλλά ποιο πλήρωσε τα 100 και βάλε πόσα εκατομμύρια φάγανε από το δημόσιο, κυρία μου, λέω 3.35. Εμείς λοιπόν τα πληρώνουμε, κυρία μου. Αν δεν τις τα χάριζαν, όπως και ένα πέναλτι στη Λαμία, θα ήταν εδώ η ΑΕΚ. Σου ρωτεί και ξύδι, κυρία μου, λέει ο Παοξής 3.35. Την εκλεκτή κυρία. Θες να ανοίξουμε γραμμές, ρε. Γιατί να σε βλέπω λίγο πεσμένο. Ή πήγε στον ουρολόγο και έφαγε μαγκιά, να πούμε. Ναι. 2-31-0-90-90-90. Θέλω αξίδες πολλούς να βγούνε και θέλω να βγουν και οι παοξίδες γιατί είναι φοβισμένοι με αυτή την ΑΕΚ. Σήμερα οι παοξίδες τρέμουνε. Έτσι. Σήμερα είδανε την ΑΕΚ οι παοξίδες και είναι το παρισμένη ΑΕΚ και η ΑΕΚ έχει, πώς το λένε η ΑΕΚ και σε χλαμάρες η ΑΕΚ. Γιάννη, ανοίξαμε γραμμές. Γιάννη, ανοίξαμε γραμμές. Να πω πάλι το νούμερο. Για να δούμε. Μην έχει κάνει αυτό. Κάνα κοκομπλόκο πάλι. Για να πάρω, γιατί εγώ πάντα κάνω. Λοιπόν. 2-31-0 λοιπόν. 90-90-90. Θέλω πολλούς αεξίδες σήμερα. Πατάτε το 3. Για να δω. Όχι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Δεν έχουμε γραμμή. Με σένα καταραμένα που ήρθαμε δεν έχουμε γραμμή. Ούτε τι... μία. Ούτε μία. Τόσο πολύ έριξα την ακροματικότητα. Τι να σε κάνω, μωρέ. Όρεση, τι γίνεται. Μας έχεις ρίξει στα τάρταρα. Άντε, έχουμε 5-6. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Τι θα γίνει τώρα, ο πρώτος θα είναι σε υπνηλία, έλα. Αποβέλεια, πάω. Άντε, πάμε. Άντε ρε φίλε! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα ρε, ο Παοξής ο Βεργιώτης. Ο Παοξής ο Βεργιώτης. Ναι. Από αυτή την αμαρτωλή πόλη που λέει. Βέβαια. Τώρα πρέπει να σου τασούρει. Για λέγε. Καλά έκανε και έπεσε η Βέρεια και λοιπά. Να μη σώσει να ανέβει ποτέ. Για να σε ακούσουμε. Το όφελος ποιο είναι. Να ακούσουμε τον Βεργιώτη ρε. Τι να ακούσει ο Βεργιώτη, κοιμάται όρθιος ο Βεργιώτης. Ποια είναι τα τσίπουρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Από αμήν το παίρνω τηλέφωνο. Αμήν το, αρμήν σου. Είμαστε κοιμήσεις μόνο φίλε. Βασιλικό πορτό παίρνουμε κάθε μέρα. Λέγει, ναι. Ο Πάοκ πώς τον βλέπεις για μεθαύριο. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σου φίλε από το Αμήντο. Επόμενος, τι θέλει, τι, επόμενος. Τι ακάμε τώρα, το κάνουμε εδώ πέρα, κοιμηθούμε. Καλημέρα. Τι πώς το βλέπω τώρα. 20 λεπτά μιλάω για τον Πάοκ, πώς το βλέπεις. Τον Πάοκ με λέει μόνο τώρα. Καλημέρα. Με τρελάνε από το Αμήντο. Πού το Αμήντο. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ, με έχεις καταμπερδεύσει να πούμε. Αφού σαργός. Γιατί άκουσα προηγουμένως τι να πεις για τον Ηρακλή, δεν μας ακούν Ηρακλή, δεν μας ακούν, είναι. Δεν μας ακούν. Εγώ που σε ακούω δηλαδή τι είμαι, βλάκας. Όχι, είσαι εξαίρεση του κανόνος, βλάκας είσαι, είναι δυνατόν. Είμαι εξαίρεση του κανόνος, είμαι φίλαθλος εγώ, δεν είμαι οπαδός. Υπάρχουν και τέτοιοι, γιατί εγώ νόμιζα μόνο καμιά πενταριά οπαδοί μήναν. Όχι, λάθος κάνεις. Συγγνώμη. Τα γεμίζαμε τα γήπεδα εμείς κάποτε. Δεν το ξέρω κάποτε, ναι, ναι. Και πάλι ναι. Τα γεμίζει ο Ηρακλής και πάλι τα γεμίζει. Και τώρα και χύτρα ταχύτητος δεν γεμίζεις. Ναι, καλά, εντάξει, εσύ τραγούλα τώρα. Όταν φάω 2 ώρα, τα θυμάσαι συνέχεια. Και με στην Τούπο και με στο Καφατσόκλειο. Πότε με κάνα κόμμα ψάτη, με κάνα μπέλαντι μαϊμού. Βρε, σε έριξε ο γιος του Σαββίδιο κοντός τώρα και άσε τώρα. Έκανε πλακάκι εκεί με τον Παπαθανασάκη τώρα. Κατόρθωμα είναι που τον έκανε. Ξέρεις εκεί, δηλαδή, βρήσατε τη μάνα να πούμε. Κατόρθωμα είναι. Και τι έκανε. Και τι έκανε δηλαδή που μας ρίξατε και τον Άρη και τον Ερακλή. Εγώ σε έριξα ρε, πάω και με βόρε. Ναι και τι το έκανε.
Έρχονται οι άλλοι εδώ πέρα να μπουν μόνο μία φορά και παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Ενώ ερχόντουσαν 10. Ναι, τώρα που λείπει ο Άρης και ο Ηρακλής, πρωτάθλημα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Θα σε πει ο ΠΑΟΚ. Κάτσε να μην το πάρει κιόλας. Θέλεις να το πάρει. Εγώ βασικά θέλω να είμαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε είπα τον Ολυμπιακό το βλέπω 1-2. Στο είπα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, να το θυμάσαι. Ναι. Και την ΑΕΚ τη βλέπω χ εδώ μέσα. Και τη Δευτέρα με τον Ατρόμητο χ. Ναι. Η ΑΕΚ θα πέρει στον Ατρόμητο. Ναι. Αυτά τα τρία παιχνίδια έτσι τα βλέπω. Ναι. Ναι. Τώρα να κλείσω κιόλα να πάρουν και άλλοι άνθρωποι γιατί. Και μην του πιάνει πολύ την μπουρμπουρ. Να παίρνουμε τηλέφωνο κι άλλο κόσμο έλεγε. Να παίρνουμε σιλικό παλτόρι γι' αυτό κάνουμε τρει μέρε. Ναι, εντάξει, να κάνει λίγο σύντομα. Άντε, καλή εκπομπή. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ο 111 λέει. Καλησπέρα, Ραπ, καλησπέρα και στον κύριο Σαράντο. Να μην δίνει σημασία στα κακόβουλα σχόλια που κάνουν κάποιοι ακροατές. Είναι δυνατός παίκτης ο κύριος Σαράντος. Πάντως αυτός ο κόκκινος, άμα τον κολλήσει, κανείς λέει αμέσως τα χάνει και δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν αντέχει την κριτική. Κώστας το Λεμαίδα Παναθηναϊκό. Κλήθτον. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από Αθήνα ΠΑΟΚ. Από Αθήνα ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ένα χρόνο στην Αθήνα. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, να κάνω μια ανάλυση. Γιατί είσαι μεταφέρθηκες. Ναι, εντάξει. Ναι, να κάνω μια ανάλυση για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι θες. Αν παρατηρήσει φέτος, είναι ακριβώς τα πράγια μπάκετ, παίζει όπως έπαιζε ο Σάντος. Τι θέλω να πω. Όχι τα πράγια μπάκετ, πράγιες γραμμές. Ο Σάντος είχε αριστερό χαφ τον Σορέν και δεξί χαφ τον Βιερίνια, σωστά. Νομίζω ότι... Ναι. Αλλά ο Βιερίνια έπαιζε και αριστερά όμως. Και έκλεινε με το ποδάρι το δεξί προς τα μέσα και όταν ήταν στα καλά του. Ο Σορέν γινόταν τρίτο στο κέντρο. Σωστά. Μεσαίος γινόταν, ναι. Α, να, μπράβο. Ο Λίνο ήταν fullback. Αυτό, ναι, σωστό. Ό,τι κάνει, δηλαδή ο Βιερίνια. Με τον Μπίσεσβαρ. Ναι, αλλά ο Μπίσεσβαρ έχει άλλη ποιότητα. Ο Σορλέν ήταν. Άλλη ποιότητα. Ήταν ένα κρίκτσο αμυντική. Ένα κρίκτσο αμυντική ήταν η ομάδα. Ναι, βέβαια. Δεξί μπακ είχε τον Σνάουτσερ. Τον οποίο ανέβαζε μέχρι το κέντρο. Τον οποίο τον έλεγε μετά το κέντρο και δεν πήγε. Κοίτα, φίλε, ούτε... θα σου πω μια αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τεφορμέ τα εξτρέμ του. Σαφώς. Τα μπακ του, ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Είναι δυνατόν να φυσάει τη μύτη του σαν τον κουρώνει, ρε, είναι δυνατόν. Ο Πέλκας, όχι εσύ αγόρι μου. Ο Πέλκας, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ρινόκερος είσαι ρε φίλε. Ο Πέλκας λοιπόν, ο Μάτος, ο Κουρίνια και ο Μπίσεσβαρ είναι ρολίστες. Ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα με μεγάλη διαφορά αν ο Μακ, ο Λιμιός και ο Τζάλμα Κάμπος ήταν το 1/3 από τα πλάγια μπακ του. Ωραίος, ωραίος. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν τα εξτρέμ του ήταν σε καλή κατάσταση, θα γινόταν και πανδεσία ποδοσφαιρική. Θα βλέπαμε και μπάλα μεγάλη. Έλα μου όμως που ο Μακ είναι φαρδό Μέση. Έλα όμως και μου. Και να σου πω κάτι άλλο όμως. Είναι το Τζόνι Γουόκερ, δεν ξέρω τι κάνει. Έλα μπράβο λοιπόν. Πολύ να νιώσει. Σου πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση διότι είχε 7 αγώνες και κλεισμένο, να το ξέρει. Αυτό τώρα είναι βρυγαδόρικο και χωράει μεγάλο καυγά από τον θύρα 4 να πούμε να πάρει την πρώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ γουστάρω και κλεισμένον χωρίς άγχος, πας και κερδίζεις και τελειώνει. Τώρα με τον Ολυμπιακό θα δεις. Πάλι θα μαζευτούν οι ίδιοι, θα γίνει και φασαρία. Καρνίβαλη. Θα φας και τιμωρία. Θα φας τιμωρία σίγουρα, όχι η αφαίρεση βαθμών. Πώς προδικάζεται αυτό, τιμωρία σίγουρα. Μάθανε επιτέλους οι παοξίδες να φέρονται σωστά. Όχι. Συντεταγμένα που λένε. Οι παοξίδες γιατί θα πάρουν πρωτάθλημα, κάνουν λίγο πίσω στο Καφριλίκι. Το Καφριλίκι τους περιμένει όταν δεν πάνε καλά. Καλά κάνουνε. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Καληνύχτα. Αλλά αυτό που λέει Κουίς, πέρσι 60 χρόνια στην Ευρώπη, ποιο είναι το μεγαλύτερο διπλό που έχουν κάνει. Δεν θα σου βρουν ούτε ένα. Προκάλεσέ τους. Λοιπόν, αεξίδες. 60 χρόνια στην Ευρώπη, ρωτάει ο 338 παοξής. Ο οποίος είναι 33 ετών και άθεος και άπατρης και θεωρεί δημιούργημα του ανθρώπου μόνο το χρήμα και καταφέρει να βγάλει πολλά λεφτά για την ηλικία του και αν είναι κακό ρωτάει και απαντάει ο ίδιος το quiz αεξίδες 60 χρόνια στην Ευρώπη ποιο είναι το μεγαλύτερο διπλό που έχετε κάνει. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Ένα είναι. Δεν το λέω, ας το βρουν εκείνοι. Καλημέρα. Διπλό. Ναι, καλημέρα, διπλό στην Ευρώπη. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, γιατρέ. Ελβετία. Ελβετία. Ολυμπιακός. Αν δεν απατώ με τη ΣΑΕΚ το διπλό, ήταν τότε με Λορέντζο Σερά Φερέρ στους ομίλους που είχε αποκριστεί τελευταία στιγμή από τη γαλλική Ριζ. Ήταν με Ριζ, Μίλαν και κάποια άλλη ομάδα και κάνει ένα διπλό η ΑΕΚ που την έφερε να παίζει την πρόκριση μέχρι το τελευταίο μάτσο. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Derby County, ρε! 76-77, Derby County. Εντάξει. Τότε ήταν εντάξει. Λοιπόν, για το μάτσο τώρα τη Κυριακή. Κοιτάξτε. Ή θα φάει πολλά ο Ολυμπιακός, θα πάρει διπλό. Ή θα φάει αν πολλά. Αν το μάτσο ανοίξει, θα πάρει διπλό. Όσο περνάει ώρα, ο Ολυμπιακός με το 0-0 μια χαρά είναι, δεν έχει ανάγκη. Αν το μάτσο πάει 0-0 στο ημίχρονο, βρωμάει για διπλό. Βρωμάει. Βέβαια. Εγώ έτσι, εγώ αυτό σου λέω. Και να σου πω την αλήθεια, θα περιμένω στο live και άμα πάει 20-25 και είναι ακόμα στο 0-0, εγώ θα μπουνίξω το διπλό. Στο live. 4,5 φράγκα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ραπτόπουλε, γιατί σε πήρα. Είναι δυνατόν να καταπιάνεσαι με πράγματα που δεν τα γνωρίζεις. Είναι δυνατόν να λες ότι ο Κόκαλης έκανε μεταγραφάρες επειδή θυμάσαι 5 καλές και να μην θυμάσαι την κοροϊδία και τα παρετά που έφερε. Κυρίως σε τι κατάσταση παρέδωσε τον Ολυμπιακό. Να λες ότι παρέδωσε τον Ολυμπιακό μαδάρα ο Κόκαλης. Πλάκα μου κάνεις. Ο Θεός σας είναι ο Κόκαλης. Κόκαλης, καταρχήν δεν υπάρχει Θεός στο ποδόσφαιρο εδώ και για αυτά τα πράγματα δεν είμαστε προσωπολάτρες. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο Κόκαλης ξέρει ότι ο Ολυμπιακό παρέδωσε. Διαλυμένο. Ο Ολυμπιακό να χρωστάει, να προσπαθεί να τον σπρώξει στο Λαβρεντιάδη, αν θυμάσαι καλά, που βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ναι. Να μην θέλει να το δώσει στο Μαρινάκι. Και θυμάσαι τι ρόστερ έδωσα. Κάτι νικλητσιώτιδες. Κάτσε για τα κοίτα. Ξέρεις ποιος ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τότε που τον παρέδωσα. Θυμάσαι ποιος ήταν πίσω από τον Νικοπολίδη. Δεν θυμάμαι. Ο Κόβατς της Καλαμαριάς ήταν που ήταν 40 χρονών. Τα πρωταθλήματα πώς τα έπαιρνε. Και εκείνη τη χρονιά δεν πήρε πρωτάθλημα. Βγήκε πέμπτος, εντάξει, μια χρονιά. Γιατί τους είχε αφήσει όλους να φύγουν. Ο Κόκαλης γιατί ήθελε να διαλύσει τον Ολυμπιακό. Εγώ το ξαναπεί αυτό. Ο Κόκαλης ειδονιζόταν στην ιδέα ότι όσο ζει ο Ολυμπιακός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα της Μπλοτοβός. Α, τέτοια πράγματα έκανε. Εγώ αυτό το πιστεύω 100%. Για τον ίδιο λόγο που διάλυσε και τον μπάσκετ. Το μπάσκετ από τη στιγμή που ήρθε στην κορυφή της Ευρώπης μετά γιατί διαλύθηκε, είχα αναρωτηθεί. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό. Μετά γιατί ο Ολυμπιακός έβγαινε 8ο στην Ελλάδα. Γιατί ήταν τις νοοτροπίες μετά από μένα ο κατακλυσμός, σαν τον Λουδοβίκο. Και να σου ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή το συζητάς αυτή τη στιγμή για τον Κόκαλη. Ξέρεις πότε ο Κόκαλη στάσπασε οριστικά με τον Μαρινάκη, τον οποίο ούτως ή άλλως δεν ήθελε στον Ολυμπιακό. Νομίζω με το θέμα του Μελισσανίδη. Όχι. Πολύ νωρίτερα τα σπάσανε. Για τον Καραϊσκάκη. Όταν το Βαλβέρδε. Όταν ξανάφερε το Βαλβέρδε. Αυτό τον πόνεσε πάρα πολύ το Σοκράτη, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Βαλβέρδε δεν έφυγε επειδή δεν γούσταρε, έφυγε γιατί δεν γούσταρε το Σοκράτη. Εκεί τον πόνεσε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τώρα να μου συζητάς για το ρόστερ του Ολυμπιακού, όταν ο Μαρινάκης μετά έδωσε τη Παναγιά στα μάτια, που εγώ δεν είμαι μαρινακικός, αλλά όταν ο Χοντρός έκανε μπάσιμο, ήταν η μόνη φορά που ξυλώθηκε. Τι Ρώμε ενταλαγόρασε, τι Τζιμπούρ έφερε, τι Πάντελιτς έφερε. Τι το Μυραλάς, πώς το λένε, επένδυσε, έκανε στο συμβόλιο, τι τον Ιμπαγάσα έφερε, ό,τι μπορείς να είναι, το Μοντέστο έφερε, ό,τι θες. Εκείνο τον Νέμεθ, τον Ούγκρο που ήταν μια χαρά παιχτάδο αν δεν έφιασε, έφερε. Το Ριέρα πλήρωσε χρυσό. Τα θυμάσαι αυτά. Στην αρχή. Αυτά ήταν στην αρχή, ναι, αλλά αυτή ήταν για να φτιάξει την ομάδα που λες εσύ ομαδάρα που παρέλαβα τον Κόκαλη. Δηλαδή ο Θεός να μας φιλάει όταν λέμε τέτοια πράγματα. Καλός χρυσός ο Σοκράτης, αλλά από τη στιγμή που πήρε το 7ο πρωτάθλημα, στον Ολυμπιακό δεν έδωσε ούτε φράγκο. Ναι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε 7 πρωταθλήματα μετά και έγινε ιστορία με τη Ριζούπολη που πήρε ο Παναθηναϊκός. Τώρα που δεν θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ο Κόκαλης δεν έδωσε φράγκο. Ένα λεπτό. Τώρα που δεν θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι. Ο Μαρινάκης θα ξαναεπενδύσει. Ο Μαρινάκης θα σταματήσει να επενδύσει εδώ καιρό. Ο Μαρινάκης για μένα προσπαθεί να σπρώξει τον Ολυμπιακό στην Κόσκο. Φαίνεται. Για μένα εκεί το πάει ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχει εμπλακεί και με την τέτοια. Και με την Nottingham Forest, που επίσης δεν πάει καλά. Αλλά από και εδώ ο Μαρινάκης την ψάχνει να φύγει. Είναι στριμωγμένος από άλλα πράγματα. Έχει ένα κάρο πράγμα το οποίο δεν θα τα πούμε γιατί ο Χιλιοτίδης θα μας κόψει. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πράγμα τον ενδιαφέρει να είναι Ολυμπιακός και το ποδόσφαιρο. Αλλά απ' την άλλη φοβάται ότι αν δεν ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα και φύγει από τον Ολυμπιακό, θα χάσει την ασπίδα. Ή εσύ νομίζεις ότι ο Κόκαλης θα τον Κόκαλης. Άρα μου λες ότι. Άρα μου λες ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί με την ΑΕΚ να πάνε σε μια εποχή διπολισμού, μια πενταετία και να έχουμε ιστορία γερή. Κοίταξε,
Θα σου πω αυτό που έχω πει και άλλες φορές. Πάρε πρώτα το πρώτο, ναι, και μετά συζητάμε. Εγώ ακούω διάφορους, ας πούμε, παδούς του ΠΑΟΚ που κάνουν και έχουν πάρει 5 double. Ναι. Πάρε το πρώτο, κρατήσου στην κορυφή, γιατί ακόμα το πρωτάθλημα δεν το έχει πάρει κανένας. Είναι δύο αυτή τη στιγμή που κοντράρουν για το πρωτάθλημα. Και δεν μπορεί να πεις ότι ο ένας το πήρε και ο άλλος είναι να παίξω. Τα πράγματα αλλάζουν. Αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Τούμπα και κάνει διπλό στον Ατρόμητο, αλλά ακόμα και εκεί να έρθουν και τα δύο μάτς, το παιχνίδι πάει στην Τούμπα. Πάω κάτι και όποιος κερδίζει. Ναι, κοίταξε. Με ισοβαθμία η ΑΕΚ με χει το παίρνει. Με ισοβαθμία η ΑΕΚ το παίρνει, αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θεωρώ εγώ ότι θέλει να πάει στην Τούμπα και να μπορεί, αν χρειαστεί με νίκη, να καβαλήσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, θέλει με ισοπαλία να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί εκεί κέρδισε ένα 0, αν φέρει εδώ ισοπαλία και είναι ισόβαθμη, τον παίρνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα φτάσουμε ακριβώς στην ισοβαθμία, αλλά η ΑΕΚ θέλει να είναι σε απόσταση βολής όταν ξεκινά το μάτι της Τούμπας. Και να πάει να παίξει τα ρέστα της. Ξεκάθαρα. Χαιρετώ τον Σαράντο και προτείνω να φέρει στην κυρία την ΑΕΚΤΣΟΥ να κάνει εκπομπή με το Μαλάτου, το ΓΥΠΑ. Η κυρία δεν έρχεται σε στούντιο. Της έκανε πρόταση. Άσε το Μαλάτο να καθαρίσει. Να απευθύνει πρόσκληση. Αν του πει όχι, τι να πω. Αλλά στο Μαλάτο γίνεται και δεν είναι όχι. Τα ξέρεις αυτά. Πιστεύεις ότι ο Μαλάτος από όλους αυτούς εδώ είναι πιο bon vivant? Ο Μαλάτος είναι η επιτομή του bon vivant. Άμα ανοίξει δεξικό στη δεξιμπον βιβέρ, θα δει τη φάτα του Μαλάτου μέσα. Ένα θα είναι ο Ζάχος Χατζηφωτίου δηλαδή, και ο άλλος θα είναι ο Μαλάτος, θα πούμε. Ναι. Και μη σου πω ότι ο Ζάχος Χατζηφωτίου κανονικά είναι υπό του Μαλάτου. Υπό του Μαλάτου. Καλά, ο Ζάχος τώρα είναι καμιά 90 χρονών. 94-95. Καβατζάρι στα 90 τώρα. Ρε, κάνε με το Μαλάτου κατάσταση και θα δει. Δεν βλέπει εσύ, ο Ολυμπιακός έρχεται στη Μαρμίδα και όλοι σηκώνουν και χειροκροτάνε τώρα, πλάκα κάνει. Το έχει ο άνθρωπος. Τα λέμε. Έγινε, 148 απαντάει, αεξής από Κατερίνη. Ραπτό να βγουν οι παοξίδες και να μας πούν πότε έπαιξαν σε όμιλο Champions League και ποια είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία κόντρα έχουμε, ναι. Έλα, γεια σου Κώστα. Καλώς τώρα. Τι κάνεις ο Αντώνης σήμερα, είστε καλά? Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Σαράντο. Αφιάλη, Αφιάλη, άρε. Γεια σου Σαράντο, γεια σου Σαράντο. Γεια σου Αντώνη από την Αφιάλη. Να είστε καλά. Με το φίλο, τα τερματοφύλακα, το Συρίγκο. Εξάρχεια. Με το Συρίγκο, έτσι. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Εχθές κατάλαβα ποια είναι η κοινή σου νεύρωση με τον κτηνίατρο, να πούμε. Για να ακούσω. Δεν χωνεύετε και οι δύο τα άντερά σας, να πούμε. Γιατί το λες αυτό? Άσε ρε, κάτσε καλά τώρα να σου πω. Άφησες ρε αυτή την κυρία, η οποία είναι, έχει επίπεδο φαίνεται, ναι, να μιλάει ρε με τον κτηνίατρο, να πούμε. Α, το ποδόσφαιρο ενώνει, φίλε. Τι, και εσύ να κάθεσαι από πίσω, να πούμε, και να ακούς. Μισή ώρα. Μ' άρεσε. Γιατί ωραία. Το κατάλαβα ότι σου άρεσε, γι' αυτό σου λέω ποια είναι η κοινή σας νεύρωση. Δεν χωνεύετε ούτε το άντερά σας, μια χαρά περνάτε μαζί, θα είστε για πάντα φίλοι, να πούμε. Γιατί δεν. Απλά τώρα άκου να δεις, εσύ πρόλαβες και παντρεύτηκες, έχεις και το παιδί σου, να τους χαίρεσαι όλους. Ναι. Απλά είσαι τον κτηνίατρο, θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι, μ' ακούς ρε, πού είσαι? Δεν ξέρω, κάτι που είναι. Τι να αυτό? Μια βραδιά στην Αμφιάλη του Τίφερα. Σε έβαλε ο Χιλιτίδης. Λοιπόν, επειδή ακούει τώρα ο κτηνίατρος, θέλω να του πω. 21 χρόνια κάνω αναλύσεις και θεραπείες και τέτοια πράγματα. Ένα πράγμα κατάλαβα, φίλε μου κτηνίατρε, να πούμε, ότι η μοναξιά θέλει καλή παρέα. Ακούς Σαράντο? Ακούω. Γι' αυτό λοιπόν κτηνίατρε, φίλε μου, κανόνισέ το αυτό. Τουλάχιστον να έχεις καλή παρέα, γιατί το έχεις διαλέξει. Τη μοναξιά σιγά σιγά διαλέγεις. Όχι, είπε, η μοναξιά είναι η καλύτερη σύντροφος. Το έχει πει δημόσια. Το άκουσα όμως και εγώ θα του πω αυτό, ότι η μοναξιά θέλει καλή παρέα, αφού τη διάλεξε λοιπόν. Όσο για τον Πανιώτη, που προχθές είχατε εκπομπή. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν οι Εβραίοι, είναι δύο φυλές. Είναι η Εσκεναζίμ, έτσι είναι και ο Εσκενάζι ο ηθοποιός που τον ξέρετε όλοι, ο Αλμπέρτο. Αλβέρτος. Και κατάγεται με από την εκεί. Παρτάλο την κόρη, ναι. Αυτή λοιπόν είναι ψηλή. Παρτάλο. Αυτή λοιπόν, Κώστα, είναι ψηλή. Παρτάλο, είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν είναι? Ναι, ναι. 47 νούμερο παπούτσι. Και είναι και οι Σεφαραδίτες, ναι, η Σάρα είναι. Η Σάρα και ο Λέων, έτσι είναι τα παιδιά, ναι, έτσι τα λέει. Και είναι και οι Σεφαραδίτες, ναι, Εβραίοι, οι οποίοι φυσικά είναι με γαμψή μύτη, είναι πιο κοντοί, είναι μελαχρινοί. Ο Χριστός πού ανήκει, σε ποιους? Ασκεναζίμ. Στους Μηταράδες. Όχι, όχι, στους Ασκεναζίμ, που είναι ψηλοί,
Με αυτό. Τέλος πάντων, αυτό εντάξει μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας. Τώρα δεν μπορώ εγώ να σας το αναλύσω. Απλά είναι κοντήλ με λαχρινή οι Σεφαραδίτες, σαν και με γαμψή μύτη. Και είναι και η Εσκεναζή, εκεί ανήκει ο Ιησούς, που είναι λίγο, είναι πιο ψηλή, πιο ωραίο σώμα, πιο αυτό που είναι. Δεν τρώω τον Ιησού γαλανομάτι, ξανθό, με μακριά μαλλιά, σαν τον Τσικρίσκι. Έπαιζε να είναι κάτι πιο σκούρο. Κοίταξε, ψάξε να δεις πώς είναι η Ασκεναζίμ, για να μην σε κουράσω τώρα, και θα δεις ότι ναι, οι Εβραίοι είναι σαν και εμάς, έχουν και τους μελαχρινούς και τους κοντούς και τους ψηλούς και τους ξανθούς μέσα, είναι σαν και εμάς, μια φυλή σαν και εμάς δεν είναι κακό. Και δεν μου λες ρε φίλε, ναι. Γιατί οι χριστιανοί βρίζουν τους Εβραίους ενώ ο Χριστός είναι το Εβραίος? Οι χριστιανοί βρίζουν τους Εβραίους? Ναι. Γιατί οι Εβραίοι για μας τον σταυρώσανε. Ναι, αλλά και αυτός Εβραίος ήταν, ίσως κομματικό ήταν. Ναι. Πιστεύω σε ένα Θεό ρε Εβραίο και βρίζουν τους Εβραίους. Κοίταξε να δεις και σένα, αν έρθει μεθαύριο ένας Κινέζος και σου δώσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ να πούμε, και όποιο, οι Κινέζοι αν τον σκοτώσουν θα τον βρίζεις. Θα τους βρίζεις τους Κινέζους. Απλό είναι, δεν είναι κάτι. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Έχεις δει στη ζωή σου και εσύ Σαράντο και εσύ φίλε μου, ναι, ραπ, πόσα αγάλματα μπορείτε να έχετε δει από το πρώτο έτος της ηλικίας σας? Εμένα θα σου πω ένα πρόβλημα που είχα. Επειδή γελοτοποιούσα τις καταστάσεις με τα γάλματα, στο σχολείο το μας πηγαίνανε, με βγάζανε έξω από το μουσείο. Οπότε δεν έχω δει πολλά αγάλματα. Ας σου πω εγώ τώρα ότι θα δεις να πας στον αγώνα που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, να δεις 40.000 αγάλματα. Έτσι όπως την είδα εγώ σήμερα την ΑΕΚ. Να πας να δεις μαζί 40.000 αγάλματα, δεν ξέρω σε ποιο λεπτό. Μάλλον από το 80 μέχρι το 90 θα γίνει όλο το παιχνίδι. Επειδή μου είπες ότι εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολόγο, ψυχίατρο, ο γιατρός χρειάζεται. Έλα, άκου τώρα να σου πω κάτι. Ο γιατρός λοιπόν, τι σου, άκου να δεις ρε, τι σου είπε ο κτηνίατρος, είναι ωραίος. Σου λέει μια μέρα ότι η ψυχανάλυση είναι παροχημένη. Θέλω, ναι, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, από την Αμερική μέχρι οπουδήποτε, στην Ευρώπη, την Κεντρική, την Πόλη, ναι. Ο καρκίνος έχει κάνει πίσω. Λίγο πίσω, ειδικότερα στην Αμερική, λόγω της ψυχανάλυσης, διότι για την ψυχιατρική, η οποία είναι η μητέρα των ιατρικών επιστημών, γιατί ασχολείται και με το σώμα και με την ψυχή, δεν υπάρχει καρκίνος, αλλά υπάρχει στρες. Ένα βαθύτερο άγχος, θα στο πω καλύτερα έτσι, όπου ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, καθώς καθημερινά ζει και το βιώνει. Και θεωρεί πως είναι φυσιολογικό το άγχος που αυτό έχει. Λοιπόν φέρνει το καρκίνο. Βέβαια, αυτό μπερδεύει. Άρα είσαι από τους γιατρούς που πιστεύει ότι οι ασθένειες για την ψυχιατρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Το κύτταρο μπερδεύεται από μια βαθιά στενοχώρια, μια απότομη βαθιά στενοχώρια, ένα άγχος συνεχόμενο, όλο αυτό το πράγμα. Η ψυχανάλυση λοιπόν που σου είπε σε κάποια εκπομπή, το άκουσα βέβαια και έπρεπε, δεν μπορούσα να σας πάρω τηλέφωνο, και είπε ότι είναι παροχημένη, δεν είναι καθόλου παροχημένη. Είναι η ψυχανάλυση εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή τα ενία τα έχουν οι Αμερικάνοι πάρα πολύ, και φυσικά και οι Αυστριακοί που έχουν πάει εκεί και οι Γερμανοί να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους και μείνανε. Και όλα αυτά. Καταλαβες. Εγώ πόσο κινδυνεύω από το καρκίνο? Εσύ τρέχεις όλη τη μέρα, τι να κινδυνεύσεις ρε. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ. Εσύ αγόρι μου έχεις βρει τον τρόπο. Το κουμπί να πει. Κατάλαβες. Απλά εγώ 9 κουτσές αδερφές να είχα, τη μία δεν θα σου την έδινα, να πούμε, τέτοια τρελάρα που είσαι. Αλλά είσαι τρελάρα, πολύ ωραία τρελάρα να πούμε. Μια χαρά. Μια χαρά περνάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Σας ευχαριστώ. Θα ανέβεις στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, θα ανέβεις? Πού το ξέρεις? Κάτι ναι, που... θα ανέβεις? Θα ανέβω. Θα ανέβω να δω τα γάλματα. Θα έρθω στο στούντιο, κάνα δύο μέρες πριν. Βάλε τα ραντεβού με τους τρελούς πιο μπροστά, πιο μετά και ανέβω. Ρε εσύ. Με ποιον έχει παίξει ο ΠΑΟΚ ρε, και έχετε πάρει τόσο αέρα ρε. Εύχομαι ρε να το πάρετε, αλλά και δεν ξέρω γιατί με τον Ολυμπιακό κερδίστε τον. Δεν ξέρω την ΑΕΚ έτσι όπως την είδα και σήμερα. Ο Αλέφαντος με είπε ότι η Ροζαλία χάλασε τα φαγητά. Αλήθεια είναι? Ναι, τα χάλασε. Έτσι μου φάλασε τον Αλέφαντο. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ που τα πάμε. Τα χάλασαν, Κωστάκι μου, τα χάλασαν. Ραπ, αν θυμάμαι διπλό κάναμε και μέσα στη Ρέιτζερ, σωστά? Τότε τη μεγάλη ομάδα, τη ΑΕΚ. Ποιος Μαρινάκης λέει ο άλλος, στον επίσημο ισολογισμό ο Ολυμπιακός είναι 60 μοίρια μέσα. Συν 30 για το Καραϊσκάκι, συν 30 για το ανταγωνιστικό μπάτζετ του χρόνου, 120 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον για κάποιο νέο επενδυτή χειρότερο από τους βάζελους θα γίνουν. Ξυπνήστε ρε γάβρι. Ας μας πούνε οι αξίδες ποιος είναι οι μόνες ελληνικές ομάδες που απεδείχθη ήταν εμπλεκόμενες σε δωροδοκία και δεν τιμωρήθηκαν, όπως ο Ηρακλής. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει πιο πολλούς τίτλους και είναι και αξιόμαχη ομάδα.
και τις βγάζω φέτος στο καπέλο. Αλλά σου ρωτεί και ξύδι φέτος την κυρία. Ο Χριστός είναι Έλληνας, ψάξε το, λέω Μπεστ. Άμα είναι Έλληνας, είναι προβληματικός. Εμείς δεν θέλουμε να είναι Έλληνας. Όσο και να τρέχει και άδειο τέρμα να έχω γκολ, δεν βάζουν με Ραούχο. Λέω 2-19. Λοιπόν, η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε σε όμιλο ήταν ο Παναθηναϊκός στη σεζόν 91-92 με Ερυθρό Αστέρα. Σαμπτόρια και Άντερλεχτ. Το μεγαλύτερο διπλό ελληνικής ομάδας ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στον Άγιαξ το 96. Γιάννης από τα Μέγαρα. Καλή εκπομπή από Γιούγκερν. Κλοπ, όπως μπήκε ο Νάβας χθες στη Σεβίλη, λέει δεξί μπακ, από εξτρέμ έτσι και ο Λιμιός πρέπει να μπει δεξί μπακ και ο Μάτος στα χαφ. Προκειμένου να καλύψει χιλιόμετρα στο κέντρο και στο δεκάρι τη μόνιμη θέση που μπορεί να ικανοποιητικά να αναπτύσσεται ο Ολυμπιακός, σύν της άλλης λέει να ντουμπλάρει και τον Ασαριφάρτ σε τυχόν περιφερειακό του παιχνίδι τον Ασαριφάρτ και μπορεί να δημιουργήσει και να εκτελέσει ομοίως με Μαουρίτσιο, άντε να δούμε κάτι καινούριο, λέει ο καινοτόμος Κλοπ, ο σωσίας του Κλοπ, ο Χρήστος. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους. Ναι. Καλησπέρα και στους δυο. Καλημέρα, καλησπέρα. Το ίδιο. Και στον κύριο Σαράντο που τον ακούω, αλλά πρώτη φορά μιλάω μαζί του. Ναι. Λοιπόν, το παλικάρι ο κύριος ο προηγούμενος, πριν από μένα, φανταστικός. Με κάλυψε πλήρως για τον γιατρό. Πλήρη δηλαδή. Το ζηλεύεις τον γιατρό. Εγώ. Ναι. Εγώ κύριε φίλε μου, αν ήμουν στον γιατρό, θα πήγα να αυτοκτονήσω. Για πες μου λοιπόν, πώς περνάς τη μέρα. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται μια κυρία που βγαίνει, εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές, πολλές εκπομπές. Εσύ τις γυναίκες τις σέβεσαι δηλαδή. Ποδοσφαιρικά μιλάω, εγώ μιλάω γυναίκα. Εγώ λέω γενικώ. Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά. Εγώ λέω γενικώ. Η γυναίκα ήταν φανταστική ποδοσφαιρικά. Κάτσε, μην κρίνει εύκολα. Για να κρίνει τον άλλο πρέπει να κρίνει τα μούτρα σου πρώτα. Εσύ με τι γυναίκε είσαι δηλαδή άρχοντα. Ποδοσφαιρικά είπε ο άνθρωπο. Δεν θέλω να κρίνει. Θα... Μίλησε για γυναίκα. Εσύ στι γυναίκε πώ φέρεσαι. Τι πώ φέρουμε. Όπω φέρουμε φυσιολογικοί άντρε. Τι κάνει δηλαδή. Δηλαδή, δεν δηλαδή. Είσαι ευγενικό μέχρι να τη ρίξει το κρεβάτι και μετά την τραβά μια κλωτσιά. Ε? Όχι, βέβαια, αυτό λάθο κάνει. Σεβασμό. Σεβασμό, ε. Ακόμα και αυτή που δουλεύει σε ένα μπαρ μέσα. Για να λοιπόν, για θες να την πηδήξει γι' αυτό. Ναι. 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 Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Εγώ θα βάλω ένα άλλο quiz. Ένα quiz θέλω να βάλω εγώ. Βάλε quiz. Στου παουξίδε. Ποιο πούλησε το παιχνίδι στου Εβραίου με το φάξ εκείνο και το περιβόητο. Θα το μάθουμε. Ο Μάτο πώ γίνεται να παίζει δύο χρόνια με ασταμάτητα σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Εγώ δεν συγκρίνω με μια ομάδα που έχει 5 πρωταθλήματα. 5 τίτλους. Τι 5. Λοιπόν, και δεν συγκρίνω εγώ με ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Champions League. Και το θεσμό του Champions League, Κώστα μου, δεν έχει παίξει άκρη πρώτη φορά. Champions League, άλλο πρωταθλητριών. Μάλιστα. Άλλες για το Champions League. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όσο και γίνει για τα γάλματα. Έχει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο κύριος που μίλησε για τα γάλματα. Λοιπόν, εγώ έχω παίξει 10 μάτσα αέτος σε Ευρώπη και βλέπω και ακούω τώρα στα ραδιόφωνα, ας πούμε, εγώ σε πραγματικά σου μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτός, με που τους λες όλους τους γλύφτες. Λοιπόν, παρεγγυρίζουν οι παοκτήρες τώρα, κερδίσαμε τη Λάρισα με 4-0, κερδίσαμε με τη Λαμία με 3-0. Λοιπόν, βάζουμε την Κέρκυρα 5 γκολ γιατί και η Κέρκυρα το παίζει στο στοίχημα, ας πούμε. Η Βέρεια τα ίδια, ας πούμε. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Βάζει 5 γκολ και ο Μάτς παίζει στο στοίχημα το 4,5 over. Και από ημίχρο και από τελικό. Και εγώ έχω παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, αίτητος, και κάθε φορά συζητήσω τώρα με παοξί δηλαδή τώρα. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, ρε Κώστα, για πες μου. Πες μου δηλαδή. Με ένα σύλλογο ο οποίος είναι 95-96 και έχει 5 τίτλους. 6. Να, λοιπόν. Και εγώ έχω 27 και να κάνουμε λίγο χιούμορ χωρίς της γάμα εθνικής και της β' εθνικής. Έλεγα... Κλάψε ρε, κλάψε, δεν τρέπεστε, μιλάτε λίγο. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια θα γίνουν χειρότερα και από τους γάμπρους αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Σε χειρότερα και από τους γάμπρους θα γίνουν, ας πούμε. Ας το θυμάσαι τώρα. Εσύ το ξέρεις, Κώστα, ας πούμε. Το πεις τις συμπεριφορές. Τους βλέπεις, ας πούμε. Τους έχεις και δίπλα σου, δηλαδή, μέσα στο ραδιόφωνο, ας πούμε. Ο Ραγκάτσης έχει γίνει, ας πούμε, άλλος άνθρωπος τώρα πλέον. Άλλος άνθρωπος. Ποια άκη, ποια άκη. Ποιος δεν με, δηλαδή τι να συνεννοήσει δηλαδή τον Πάοκ, δηλαδή. Με τη Λάρισα, με τη Λαμία, με την Κέρκυρα. Φοβούνται εμείς ότι για την Τόπα να πούμε. Ε, άμα ήταν μεγάλη ομάδα ο Πάοκ και έπρεπε και τι να έπαιξαν οι βάσεις. Κομπλέ, οι γουατρόμητες με τους δανεικούς. Είσαι μεγάλη ομάδα, ρε, να παίξουν εκεί. Είμαι μεγάλη ομάδα. Αντε βρε κοτούλες τώρα. Έλα, εντάξει, μην τα απαξιώνεις τώρα. Εντάξει, μην τα απαξιώνεις όλα. Τώρα και ο Πάοκ είναι μεγάλη. Όχι, να σου πω κάτι εγώ. Ο Πάοκ, άκουγε, δεν το έχω ξαναδεί.
ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο είναι πολύ καλός. Ναι, είναι πολύ καλός. Παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Μην τον απαξιώνεις. Είναι όχι, δεν απαξιώνω εγώ. Το υπαριθμό είναι ένα φαβορή. Δεν απαξιώνω την ομάδα, απαξιώνω τους φιλάθλους εγώ. Εντάξει. Αυτό το εφάκι του δηλαδή. Είναι πρώτος με δύο βαθμούς. Σε έχει, έχει μέσα στην Τούμπα. Και τον Πέρκα με τον Θαυμάζο. Σε έχει μέσα στην Τούμπα. Και τον Μάτο και τον Βιερίνια. Σε έχει μέσα στην Τούμπα. Είναι το υπαριθμό ένα φαβορή. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Παίζει ΑΕ καλό ποδόσφαιρο κλπ. Αλλά μην απαξιώνει τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν απαξιώνει τον ΠΑΟΚ. Λάθος κάνει σαν να το πω. Εγώ το σέβομαι τον ΠΑΟΚ. Σαν σύλλογο. Τον κόσμο έχω δεμάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να μα βάλουν να μα πούνε ποιο το πούλησε το μάτι του Εβραίου. Και πώ παίζει ο Μάτο δύο χρόνια, α πούμε, σαν Μάτο που δεν βγαίνει από την δεκάδα. Ο Κουλιανό, η τροπή τη Πιερία. Η τροπή τη Πιερία. Ρε τι του έχει κάνει ο Κουλιανό. Η τροπή τη Πιερία. Τι απαντήσει. Στον αγώνα με το ΑΕΚ, 40.000 θα φωνάζουμε εκεί, εκεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάω κολέο, 704. Λοιπόν, οι μόνες ομάδες λοιπόν που δεν κουνήθηκε φίλο για δωροδοκία. Ρωτή και ξύδι, πέσε την κυρία και πείτε τους Αργιανούς και καμιά συμβουλή λέει. 7 τίτλους καράφλα, 7. 7 ρε. 7 ποιος. 5 είπε αυτός. Ο Πάω. 5 κύπελα και πόσα πρωταθλήματα. 5 κύπελα. Βέβαια. Και δύο πρωταθλήματα. Δύο πρωταθλήματα. Τα κύπελα δεν μετράνε δηλαδή. Πώς δεν μετράνε. Πώς δεν μετράνε. Εσύ πήρες με το μακεδονικό κύπελο ρε στεχνό και πανηγύριζες. Με πέναλτι που τέλος πάντων δεν λέμε τίποτα γιατί ο Παύλος είναι φίλος. Και λοιπόν. Ιδιοκτήτης εδώ και χορηγός μας. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι εσύ είσαι ναι. Έλα Κωστή, έλα, δεν ξέρω τον φίλο σου δίπλα που είναι. Σαράντος, σαράντος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά είστε. Αφού δεν πεθάναμε ακόμα, καλά είμαστε. Με εκνεύρισε τελευταίος αυτός που βγήκε, αλλά τέλος πάντων, να μην ασχολούμαστε με. Σαν την εκπομπή, να μάθεις να εκνευρίζεσαι. Εντάξει, τι να πούμε. Τέτοιοι είναι αυτοί. Μέσω τηλεφώνου κάνουν τους μάγκες, καταλάβες. Γιατί, εσείς πώς κάνετε, μέσω Facebook, δεν κάνετε. Όχι, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει το μάγκα μέσω Facebook. Για μένα μιλάω τώρα, έτσι. Πώς τον έκανες, δηλαδή. Εγώ ποτέ. Για ποιο λόγο να τον κάνω δηλαδή. Οι άλλοι πρέπει να κρίνουν αν είναι μάγκα μέσω Facebook. Πολύ ωραία. Για άλλα πράγματα σε πήρα, τέλος πάντων. Κώστη, τελευταία φορά που μιλήσαμε, δεν ξέρω γιατί παρεξηγήθηκες, με έβρισες και με έκλεισες. Εγώ. Από τότε δεν έχω πιάσει γραμμή. Εγώ σε έβρισα. Σε έκανα μια ερώτηση, ενώ απόλυτα σοβαρά σου έκανα την ερώτηση, εσύ το πήρες στραβά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξέρεις τι σε ρώτησα. Για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί το πήρες ανάποδα. Τέλος πάντων, εγώ σε ρώτησα αν έχεις ποτέ ακούσει τον γιο του Σαββίδη να λέει μπαμπά. Αυτό σε ρώτησε. Εσύ το πήρες ανάποδα. Εγώ πραγματικά δεν το έχω ακούσει. Αυτό σε ρώτησε. Μήπως το έχει ξακούσει. Να το λέει θέατρο, έτσι. Πας, θέατρο, έχεις πάει το λέει χιουμοριστικά. Θέατρο. Έχεις πάει θέατρο ποτέ. Α, όχι. Α, έχω πάει. Τελευταία δεν έχω πάει. Πόσα χρόνια, χρόνια έχεις να πας θέατρο. Καμιά εικοσαριά. Εικοσαριά χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Κινηματόγραφο βλέπεις. Ναι. Τι γίνεται. Αντιφωνείς. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Κλείστε το ραδιόφωνο. Κλειστό το έχω. Μάλιστα. Γιατί. Και εσύ γιατί παρεξηγήθηκες, δηλαδή, γιατί είπα εγώ μπάμπα γι' αυτό. Εγώ, εσύ με παρεξηγήθηκες, εγώ δεν παρεξηγήθηκα. Εσύ με έκλεισες, ήθελα άλλο να σου πω, απλώς έκανα με ερώτηση έτσι, σαν ας πούμε εισαγωγή. Το πήρες ανάποδα, με έκανες και λες και ποιος εσύ, η γκόμενα του γιο του Σαββίδη είσαι. Ναι. Ενώ εγώ σου ρώτησα έτσι φιλικά, πώς το λένε, χωρίς κακία. Καταλάβες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχεις, εγώ για το παιχνίδι πιο πολύ ήθελα να μιλήσω. Ναι. Τώρα που μας έρχεται. Ναι. Μπαμπά. Μια παράκληση. Δεν ξέρω. Βέβαια είναι λίγος να κάνω παράκληση στον κόσμο του. Αλλά από καρδιά παρακαλώ να μην γίνουν τίποτα. Ναι. Φωνές, χαρτάκια, οτιδήποτε. Μην μας κλείσουν την Τούμπα. Συγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει φέτος. Πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα οπωσδήποτε. Γιατί, ρε, γιατί κάνω λάθος. Γιατί να μην έχει περισσούς, για ποιο λόγο. Κοίταξε να δεις. Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω να μην μας κλείσουν την Τούμπα, να μην φάμε ρία. Δηλαδή αυτό εσύ με νοιάζει. Από και πέρα όλα τα επιτρέποντα να γίνουν. Γιατί όχι. Τα επιτρέποντα. Τα χαρτάκια τα δεν επιτρέπουν. Αυτά που επιτρέπονται. Δεν ξέρω τι επιτρέπονται. Τα χαρτάκια δεν πετάει. Τι είναι, τσα τσα τσα. Και τι να πετάει, κροτίδες. Τι να πετάει. Τι τώρα, να, κάνουν, να ανάψουμε πυρσούς και να μας έρθει η Άγια εδώ πέρα και να πέσει και τη ζημία των θυρών. Δηλαδή όπου σας παίρνει Τούμπα θα είναι. Ξέρω εγώ το όπως θέλει κόλαση και όποτε δεν σας παίρνει θα είναι εκκλησία. Εγώ με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε μπροστά μας να δεν είναι μόνο. Κάτσε ρε να ακούσεις πέντε λόγια ρε. Ακούω, ακούω, δηλαδή ναι. Ο φόβος σε κάνει να είσαι σωστός ή φύλαγος. Όχι,
Όχι ο φόβος, ρε Κωστή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε τιμωρία, τι έπρεπε να γίνει εκεί πέρα, να τα κάνετε λίμπα. Δηλαδή, αν δεν μπορούσατε να τα κάνετε λίμπα, χωρίς να υπάρχει τιμωρία, θα τα κάνατε. Το πιθανότερο. Γεια σου, φίλε. Αν υπήρχε λόγος. Κατάλαβες, δεν πήρες μπροστά, δεν παίρνεις μπροστά. Δε. Δεν παίρνεις. Κοίτα να δεις. Αν υπάρχει λόγος, θα γίνει ό,τι θα γίνει, κατάλαβες. Ναι. Είτε πέρσι, είτε μήνες, πάλι θα γίνει. Εσύ θες να πειθαρχήσεις, επειδή ο κόλος σου φοβάται η αιμορροίδα, φοβάται το τσούξιμο. Όχι, εγώ φοβάμαι ότι στα άλλα παιχνίδια που θα έχει μπροστά μας η ομάδα, ναι, να μην είναι και κλεισμένο το θύρον. Αυτό δεν θέλω, κατάλαβες. Φίλε, είσαι πόντιος. Φυσικά. Είσαι πόντιος. Ναι, είμαι πόντιος. Και από τους δυο γονείς. Ναι. Το κατάλαβα. Τι σχέση. Από τι το κατάλαβες. Από το κατάλαβα, γιατί έχω μαντικές ικανότητες. Α, είσαι και ψυχολόγος, μπράβο ρε Κωστή. Να σε καλά, φίλε, για χαρά. Το κατάλαβα. Να σε καλά κι εσύ. Τον λες, λέω κάτι. Και σου το λέει, ας πούμε, ναι. Φοβάται μην δημιουργηθούν επεισόδια. Μην δημιουργηθεί τούμπα. Ελληνικά μιλάω, ρε φίλε. Εντάξει. Ο άνθρωπος. Σου λέει, μήπως μας την έχουν στημένη. Ο άνθρωπος. Ναι. Από γεννησιμιού του. Ο άνθρωπος, γενικότερα εμείς οι άνθρωποι. Ένα πράγμα φοβόμαστε. Τη τιμωρία. Μας βάλανε εκεί τις θρησκείες για να φοβόμαστε, να μας έχουν ελεγχόμενους. Γιατί τζιζ, άμα κάνεις κακό. Και σου βάλουν και τον ανθρώπινο νόμο. Και έρχεται ο Παοξής, ο Μάγκας, που η τούμπα είναι κόλαση. Παιδιά, προσέξτε κάτι, γιατί θα μας τιμωρήσουνε. Θα μας κάνουν, θα μας δράνουν. Πρέπει. Αν δεν μας τιμωρούσανε, μπορούσαμε να τους πάσουμε στο ξύλο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίος ο άνθρωπος, κατασκευαστικά. Καλημέρα. Αυτό ήθελα από το Πόντιο. Κατάλαβες. Καλός άνθρωπος ο Πόντιος. Εγώ είμαι μισός. Το πολεμάω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Το πολεμάω εγώ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Νίκος από την Αθήνα, τι κάνετε? Γεια σου Νίκο από την Αθήνα, ποιο μέρος της Αθήνας? Από τις Αμπελόκηπες. Παναθηναϊκός. ΑΕΛ. Λάρισα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι από τις Αμπελόκηπες, Λάρισα. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το μάτι της Καθαράς Δευτέρας, γιατί για λόγους αλκοολικούς δεν μίλησα. Τώρα οι λόγοι δεν είναι αλκοολικοί. Όχι, τώρα δεν είναι. Φύγαμε από τη Τύραυλο, μας είναι χαρά. Πόσα ποτήρια έπιες? Έφυγε από την Τύραυλο. Α, έφυγε. Τα πίναμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Βασικά ο Βιντάνης είναι απαράδεκτος τη Δευτέρα για τη διαχείριση του ΜΑΤ. Ποιος? Έπαιξε με 4-2-3-1 σύστημα. Με το Παναθηναϊκό, λέει. Με χάφλα. Λαγό με Φατιόν στα χαφ. Ποιον άβαζε? Ένα δίδυμο το οποίο ήταν πολύ κουρασμένο. Ποιον άβαζε? Ένα έβαζε τον Φατιόν και τον Αγκάνοβιτς. Δεν έχει τον πάγκο τον Αγκάνοβιτς. Ναι. Δηλαδή ο Αγκάνοβιτς με το Λαγό πιο γρήγορος είναι. Θα μπορούσε να βοηθήσει πιο πολύ. Για ποιο λόγο? Πιστεύω. Γιατί θα μπορούσε να χτυπήσει καλύτερη την επίθεση. Αν ήθελε να παίξει πιο αμυντικά, τότε θα έβαζε τον Λαγό. Ναι. Άφησε ένα Παναθηναϊκό από την αρχή. Περίμενε βασικά τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ούτε ο Παναθηναϊκός που ξέραμε. Είναι ο Παναθηναϊκός του Τσιπά. Αυτό είναι περίμενε. Αλλά σε κέρδισε μέσα στην πιο έδρα σου. Πιο καλή ομάδα από σένα. Σε κέρδισε μέσα στην έδρα σου. Πιο καλό Παναθηναϊκός. Αυτός ο διαλυμένος Παναθηναϊκός. Δεν δε θα έπρεπε να βρει. Ποιο διαλυμένος Παναθηναϊκός, βρε Τυρόγαλο. Βρε Τυρόγαλο. Ποιο Παναθηναϊκός διαλυμένος. Σε κέρδισε άνετα. Σταμάτα ρε Σαράντο. Έχεις εσύ. Δεν θα έπρεπε. Να πω λίγο. Δεν θα έπρεπε να το φοβηθεί το Παναθηναϊκό. Τι λες, μωρέ. Γιατί δεν ήταν. Σιγά την ομάδα τη Λάρισα, ρε. Με το Τζαντάρι. Έχεις χαφ σαν τον Τζαντάρι. Σαν τον Κάτσε έχεις χαφ. Σαν τον Λούντε έχεις χαφ. Έχεις! Σαν το Δόνι χαφ έχεις! Σαν το Λούτ δεν έχω! Σαν το Δόνι έχεις χαφ! Σαν τον Αφρονίτη μπακ έχεις τόπερ! Σαν τον Κουλιμπάλι έχεις! Σαν τερματοφύλακα! Ρε Τυρόγαλο! Φύγε από εδώ πέρα με τρελάνεις ρε! Ποια Λάρισα ρε! Ποια Λάρισα ρε! Σε πήρε το κέντρο, σε διέλυσε να πούμε! Ο προπονητής! Εγώ αυτό δεν θα σου πω ρε Ραπτόπουλε! Ότι μου πήρε το κέντρο! Φυσικά θα σου πάρει το κέντρο ρε Ταγάρι! Και ο Κάτσε και ο Λούτ! Σου λέω ότι περίμενα τον Παναθηναϊκό να επιτεθεί, μου έβαλε γκολ με κάθε την πάσα
που δεν θα έπρεπε να το φάμε. Εκτός για την άποψή μου, παίζουμε στο γήπεδό μου και θα έπρεπε να επιτεθώ, να απειλήσω πρώτος, όχι να απειλήσω να κάνω μια φάση στο 41 με ένα σου του Κρισμάν. Τυρόγαλο, άκου. Να κάνεις το σταυρό σου που πέφτουν δύο ομάδες. Δεύτερη φορά θα κάνεις πάλι το σταυρό σου αν πιστεύεις στο Θεούλη, γιατί έχεις αυτό το Βασίλη Αυλονίτη προπονητή. Και μέσω της άμυνας, Τυρόγαλο σώθηκε. Σε επόμενη γραμμή. Ας το να πάει στο διάλο τώρα. Χαφιλάρισα και τστοπεριλάρισα μπετόν αρμέ. Ένα 90-180 κιλά. Με τον Περόνε 40 χρονών. Και τον Ασλίδη με τα μάγουλα να πούμε. Και τον άλλο τον Άντωνη. Άμα τον πετάξω τον Άντωνη στους Καρχαρίες, ούτε ξέρουλες θα τον φάνε. Ο Άντωνη. Τι ρόγαλο να πούμε. Καλημέρα. Ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν, από εγώ, Αλέξανδρε. Όχ! Εσύ θα βλέπεις... Λοιπόν, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Ναι, μ' ακούτε. Αλέξανδρε, μιλήσω λίγο. Μην μιλήσω. Δυο μεγάλους άνδρες έβγαλε η ΚΟ. Έβγαλε τον Ιπποκράτη και τον Αλέξανδρο τον Γεωργαλή. Τρίτο δεν θα βγάλει, το καλούπι τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, καλά σου λόγια, γιατρέ μου. Τι δικότητα έχετε να επιτρέπετε? Δεν είμαι γιατρός. Α, δεν είσαι γιατρός. Λοιπόν, επειδή ο Αυτόπουλος λέει κάθε φορά που γίνω λέει όχι από μακριά, από κοντά με γνωρίζει, δεν θα λέει όχι, θα λέει καλό σου παιδί. Τον κύριο Αλέξανδρο θα λέει. Το Μέγα. Ναι, αλλά με έχεις καταμπερδέψει με την κοπέλα. Με την κοπέλα τελείωσε η υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία κοπέλα. Ξεκαθάρισε και με τη μία και με την άλλη. Αλλά η καλύτερη σύντροφος είναι η μοναξιά. Φίλος του γιατρού είσαι και εσύ. Μοναξιά. Πιο καλή μοναξιά. Ο Πάριος λέει πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Ναι. Πάριος όμως μέχρι 70 πυροβολάει. Λοιπόν, ναι. Εγώ επειδή φυλάω σκοπιά εδώ πέρα τώρα. Καλά, γιώτα 4 δεν είσαι. Γιώτα 4 είμαι, αλλά στη ζωή είμαι γιώτα 1. Ναι, αλλά τα ίμια γιώτα 4 είσαι. Κατήτησε ο λοχαγός εκείνος ο Φλόρος, ο οποίος δεν είχε γκόμενα, ούτε γκόμενα. Δεν είπε όνομα. Φλόρος. Λοχαγό είπε, Φλόρο. Δεν πειράζει. Είπε το όνομά του. Είπε το όνομα του λοχαγού. Να τον ρωτήσουμε. Μην λες το όνομα του λοχαγού, πες απλά ο λοχαγός ήταν Φλόρος. Μην πεις το όνομά του. Καλημέρα. Όχι τα ονόματα. Μπορεί να μας κάνει μήνυση και να πάμε στο δικαστήριο και να μας πει ότι τον είπαμε Φλόρο και να φάμε 7 χρόνια κάθειρξη. Γι' αυτό να προσέχεις. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραντοκλή, στον κύριο. Καλημέρα στην παρέα σας, τον κύριο Σαράντο. Την παλιά δόξα, τον παλιό βετεράνο ποδοσφαιριστή της δόξας σας Απλατάνου, κύριε Ραντοκλή. Του Άλμο Παρδέας και του Αρίωνα. Στο μοναδικό, θα πρέπει να είναι φαινόμενο ο κύριος Σαράντος, κύριε Ραντόπουλο, πρέπει να είναι από τους λίγους οπαδούς του Μακεδονικού Νεαπόλεως, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καμιά εικοσαριά ζουνε. Κύριε Οδηγέ, του παρακαλώ, κύριο Σάβα, θα έρθετε πάνω ναι. Την Κυριακή από τον Πειραιά. Πού θα καταλύσετε, στο γνωστό. Ο κύριος Ραντόπουλος ξέρει, μας έχει επισκεφτεί πολλές φορές στο γνωστό ξενοδοχείο. Ναι. Δεν πιστεύω αυτή τη φορά που θα έρθετε, κύριε Ραντόπουλε, με το φίλο σας το Στεφανάκο. Γιατί την τελευταία φορά, κύριε Σαράντο, ξέρετε, είχαν πάρει και τον Πολάκη με τους ξύλους καρπούς μαζί. Λοιπόν, οδηγέ μου, σταμάτησε στα 44. Βλέπω καμιά δεκαετία, θα λες 44, εκεί έχεις μείνει. Ξέρετε, θα φύγει ο γέρος από τη ζωή και θα το έχετε κρίμα στο λαιμό σας. Θεοδωρίδης. Πρωτάθλημα δεν θα ξαναδεί όπως είναι από τη δουλειά. Τι μου είπε ο Ανδρώνης. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος παίζει διαιτητή στην Κυριακή, κύριε Ραπτόπουλε μου? Αρετόπουλος που γύρισε το πιφτέκι από την άλλη μεριά. Λοιπόν. Ο κύριος Αρετόπουλος. Ναι. Αυτό το υπέροχο παιδί από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Τη γύρισε τη δουλειά. Ποια γύρισε δουλειά? Πήγε με τον Ισχυρό τώρα. Θα δεις τη δαχτυλική. Νομίζετε, κύριε Ραπτόπουλε μου, αλλά δεν βλέπω διαμαρτυρίες. Δηλαδή μην έχουμε άλλα τη Δευτέρα. Κύριε Οδηγέ.
παρακαλώ. Μου επιτρέπετε. Yeah. Είπατε ότι. Ναι, σας επιτρέπω, πείτε μου. Ότι θα φύγει από τη ζωή, μακάρι να πάει στα 100, κύριο Θεοδωρίδης. Μου είπε. Καιρός να είναι, ναι, ναι. Ντούρασελ να είναι, αλλά πρωτάθλημα δεν βλέπω. Δηλαδή είπε, θα φύγει ναι. με το παράπονο. Μου είπε ο κύριος Ανδρώνης ότι μπορεί ναι. να προσληφθείτε εδώ σαν οδηγός. Το συζήτησα με τον Παύλο προχθές. Είναι φίλος. Λέει όμως ναι. θα πρέπει να αναφωνήσετε τρεις φορές ΠΑΟΚ για να σε προσληφθείτε. Μπορείτε να το κάνετε δεν, αυτό. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Μισό λεπτό ότι... να πάρω το μηδέν, δεν σας ακούω. ο κύριος Ανδρώνης. Ναι, μπορούμε να σας προσλάβουμε εδώ σαν οδηγό. Στο Μετρόπολης. Στο στρατόπεδο στριμπώνει, πώς το είπατε, δεν κατάλαβα. Έλα τώρα, μην με μπερδεύεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν αλλά μου λέτε πρέπει... κύριε Ραυτόπουλε μου. Ναι, θα πρέπει η να... Θεσσαλονίκη, επειδή δεν την ξέρω, μπορεί να χάνομαι. Δεν μου λέτε οδηγό πλοήγησης μπορούμε να έχουμε στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στο Κόρδοβα τέτοια πράγματα. Λοιπόν... τι αυτοκίνητο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραυτόπουλε μου, επειδή βλέπω και ο κύριος Σαράντος όταν έκανε μια πρόταση στην υπέροχη οπαδό της ΑΕΚ, έτσι. Σε αυτή την πανέμορφη κούκλα πιστεύω, γιατί εχθές είχε σε μονόλογο διάλογο τον κύριο κτηνίατρο. Θέλετε να έρθει τη Δευτέρα στη Μαρμίτα, κύριε Ραυτόπουλε μου, πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Φυσικά. Θέλουμε. Θέλουμε. Θέλετε. Ναι. Θα τη φέρετε εσείς. Εγώ είμαι σίγουρος, δηλαδή, αν μπορώ να της απευθύνω μία, δύο, τρεις ερωτησούλες θέλω να την κάνω. Κάντε τις γρήγορα. Για να δω αν θα έρθει στη Μαρμίτα Ανατολικής Θράκης. Ναι. Αν μου το επιτρέπει, δηλαδή, μόνο σε αντιπαράθεση, αν μου επιτρέπει να την κάνω μία, δύο, τρεις ερωτησούλες την κυρία, ναι. την κυρία Κούκλα. Ναι. Δεν βγήκε σήμερα. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε, δεν βγήκε σήμερα. Δεν βγήκε σήμερα. Μήπως μπορώ μέσα σε εισαγωγικά να απευθύνω μία ερώτηση, την πρώτη ερώτηση στην κυρία Κούκλα, αυτή την υπέροχη, πανέμορφη, παρακαλώ. Πιστεύω, κατά βάθος οπαδό της ΑΕΚ. Τι θέλετε να τη ρωτήσετε. Θα ήθελα δηλαδή να μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή είναι έτσι, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, κύριε Ραυτόπουλε. Πες το γρήγορα, ότι... μας έβγαλες πολύποδες, λέγε. Πόσα κιλά είναι η κούκλα. Γιατί ρε φίλε, θα την παντρευτείς. Έχω μία περιέργεια, κύριε Ραυτόπουλε μου. Τώρα είμαι σίγουρος, Ανατολικής Θράκης είπατε ότι είναι η Μαρμίτα. Ναι. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό Πλιμπάο. Τι σαχλαμάρας. Τι σαχλαμάρας. Σαχλαμάρας. Εσύ πόσα κιλά είσαι ρε. 48 κιλά μόνο το κεφάλι. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Παγκαιορίτης. Ωραία Παγκαιό. Από ποιο χωριό. Σέρες μεριά. Όχι Καβάλα μεριά. Ποιο. Παγκαίο, ο καθεαυτού Δήμος Παγκαίο. Εντάξει, ποιο χωριό. Το χωριό πες μας δεν κανένα τέταρτο μάτι. Τι φοβάσαι, μωρέ. Τα ξέρουμε όλα τα χωριά εκεί. Από την Νικήσιανη. Εντάξει, πες το να πούμε. Έχω φίλους στην Νικήσιανη, γιατί δεν το λες. Ναι. Τη γραφική Νικήσιανη. Και ο παπάς μου είναι του Μακεδονικού. Μάλιστα. Τη γραφική Νικήσιανη. Έπαιζε κιόλα, ήταν από τη Σταυρούπολη. Έμενε και έπαιζε κιόλα στο Μακεδονικό παλιά μικρό. Λοιπόν. Ο γιατρός που είπε για το καρκίνο και το άγχος έχει δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή για να το κάνω λίγο πιο λιανά. Σε κατάσταση ηρεμίας, ας πούμε, το ανθρώπινο σώμα, όλο του το αίμα βρίσκεται στον κορμό του, γιατί εκεί βρίσκονται τα δυτικά όργανα, πρέπει να γίνει ο μεταβολισμός, να χτυπάει η καρδιά, να γίνουν οι τροφές. Στην ουσία για να ζήσει, όπως είναι το ζώο. Το ζώο τον νοιάζει μόνο να τρώει, να ζει και να πίνει. Και να αναπαράγεται. Α, μπράβο. Έτσι δηλαδή. Όταν εμείς φοβόμαστε, κατευθείαν φεύγει το αίμα από τον κορμό μας και πάει στα χέρια, γιατί είναι η κατάσταση άμυνας του οργανισμού μας. Είναι η φυσική μας αυτή δηλαδή τροπή, ας πούμε, του αίματος. Αυτό στη φυσική μας, δηλαδή στη φύση όταν είμαστε, μπορεί να συνέβαινε μία-δύο φορές το χρόνο. Σχεδόν και καθόλου. Τώρα όμως στη σύγχρονη ζωή συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε συνέχεια αυτό το άγχος που είναι ο φόβος δηλαδή. Στην ουσία που φοβόμαστε για το αύριο, το ανασφαλές και αυτό όλο είναι φυτεμένο αν καθίσετε και το σκεφτείτε. Είναι φυτεμένο, ας πούμε τώρα όπως είναι ο φόβος. Άκου φίλε, στο γήπεδο, φίλε, θα γίνει μαγειριό. Ρε φίλε, άκου λίγο. Πόσες ώρες την ημέρα δουλεύεις. Εγώ, ναι. 24. Και
Και προλαβαίνεις να αγχωθείς. Εγώ να αγχωθώ, όχι, ναι. Γι' αυτό, ναι. Άρα δεν θα έχεις καρκίνο ποτέ εσύ. Δεν ξέρω τώρα τι θα έχω. Τι παπάρκες λες και εσύ και ο γιατρός, ρε φίλε. Θα μας τρελάνε και οι δύο. Άγχο να σου πω τώρα. Δηλαδή αυτό άμα είναι... δεν έχω άγχος εγώ και καπνίζω 4 πακέτα Μάλμπορο. Ή, δηλαδή και τρώω κάθε μέρα κρέας. Δηλαδή και δεν έχω άγχος. Πολύποδες καρκίνο δεν αυγάλω εγώ δηλαδή. Κοίταξε τώρα ότι αποφέρεις δηλαδή. Καλύτερο για την ποιότητα ζωής σου. Εννοείται, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν σου λέω ότι... Συμβάλλουνε το με ένα. Τι συμβάλλουνε, μωρέ τώρα, βλακίες. Τι κληρονομικότητα. Ποια κληρονομικότητα, συμβάλλει... μωρέ τώρα. Τις συσκευές που έχεις όλη μέρα στα αυτιά σου. Δεν παίρνεις καρκίνο από εκεί, να πούμε. Εντάξει. Τα, τι εντάξει, μας τρελάνετε τώρα. Τα κρέατα που τρώτε, τα γουρουνάκια τα φέρουν από την Ολλανδία. Μέχρι να έρθουνε στη Θεσσαλονίκη, γίνονται σαν το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο. Άσε τώρα το άγχος και βλακίες, για χαρά. Εγώ ζω σε χωριό. Εσύ ζεις σε χωριό και ταξίνεις όλη μέρα, μου φαίνεται, 24 ώρες δουλεύεις. Πάμε επόμενη γραμμή, εσύ ζεις στο χωριό. Είπε μια βλακία ο γιατρός, οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές. Το πήραν αυτοί οι φελοί με την ομοιοπαθητική, με τα σκευάσματα και τις βλακίες να πούμε. Το φτιάξαν το παραμύθι, κουλτούρα και λιγούρα. Άσε την παραμύθα τώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τα ψάρια από το θερμαϊκό, άλλο πάει και τρώει ψάρια από το θερμαϊκό. Πώς να βγάλεις καρκίνο. Πάω, τρέχω εγώ εκεί, ακούς, και ψαρεύουν εκεί. Λέω, ρε φίλε, τα ψάρια αυτά θα τα φάμε, λέει. Αυτά τα ψάρια τι τρώνε. Το χόμπι του κάνει, μπορεί να τα ξαναπετάξει. Τι να μέσα. Πετάξει το ψάρι. Να νιώθει το τσίμπημα μόνο θέλει. Οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές, να πούμε. Λοιπόν, ναι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, Κωστή. Ναι. Είναι και ψυχοσωματικές. Κώστας Εκτζής από Χαλάνδρη. Γεια σου, φίλε. Να Εκτζής. Λοιπόν, επειδή είπατε για τη Σάρα πριν, εδώ από Χαλάνδρη είναι. Ποια Σάρα? Είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά, επειδή την έχω γνωρίσει. Ποια είναι η Σάρα? Πού είπατε, η Εσκενάζη. Τι όμορφη ανάχη, σαν τον Κούι είναι, ρε φίλε. Όχι, όχι, από κοντά είναι. Τι κοντά να είναι, ρε φίλε, με ένα 50 νούμερο παπούτσι γυναίκα. Τι ωραία να είναι. Τι θηλυκότητα έχει. Να μας τρελάνε τώρα. Η Σάρα. Γενικά έχουμε διασημότητες εμείς στο Χαλάνδρη, έχουμε και το γιο του Πρέκα εδώ που σου λατζάρει στην πλατεία. Ο γιος του Πρέκα είναι τρελός. Είχε επιτεθεί το καλοκαίρι σε μια κοπέλα στην πλατεία εδώ στο Χαλάνδρη. Πιο τρελός από τον παπά του είναι. Ω, καλά. Έχει άμα του βάλει τρελόμετρο τον Πρέκα με το γιο, ο γιος θα το φάει τον Πρέκα. Μη γυμνός ειδικά το καλοκαίρι και σου λατζάρει στην πλατεία να πούμε. Μ' άρεσε ο Πρέκας, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έκανε το γιο, τον πέταξε στα σκουπίδια και πουλάει χρυστομάδια στα κανάλια. Θέλει κάτι σφαλιάρες ο Πρέκας για να συνέλθει, να τον πιάσει από τα μάγουλα και να του τα τραβήξει, να του τα κάνει σαν την πλαστελίνη. Το φελό τον το Πρέκα. Είναι γονιδιακό, νομίζω. Ρε φελός είναι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και από αυτόν τον τιμοσχολείο τα τάγε με το Δωμάζο να πούμε. Και του χώρισε ο Πρέκας. Και λοιπόν, πουλάει τώρα ο Πρέκας. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Τι σχέση έχει, ρε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το φελό. Το λέμε για τους άλλους. Βρεάτε το φέλο τον Μπρέκα τώρα. Καλημέρα, φίλε, λέγε συνέχιση. Είπαμε, η τρέλα είναι γονιδιακή, μεταφέρεται. Λοιπόν, χειρομαντία που έχεις βάλει στην εκπομπή σου, πλέον μπαίνεις στο κλαμπ των παραγωγών των πιο καλτ εκπομπών, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν είναι λοιπόν, χειρομαντία, χαρτομαντία είναι. Χαρτομαντό, συγγνώμη. Χαρτομαντία. Δεν ήθελα να δημιουργήσω λάθος εικόνα. Ναι, λοιπόν. Όχι, χάρτο. Και εγώ στην αρχή νόμιζα ήταν χείρο. Εγώ εντάξει ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Φίλε ήταν το ωραιότερο 0-0. Το ωραιότερο 0-0 που είδα τα τελευταία 5 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Μεγάλο διπλό νομίζω το είπε κάποιος. Ήτανε με τη Rangers το καλοκαίρι του 1994. Διότι τότε η ΑΕΚ δεν το θυμάμαι αγαπημένε μου, δεν το θυμάμαι. Είχε φοβερό budget τότε η Rangers. Ήταν 4-5 φορές το budget πάνω από την ΑΕΚ και ήταν η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδος στο Champions League με τη μορφή που άρχισε να αποκτάει, που έχει και σήμερα, στο πούμε, με 4 ομίλους. Χρονιά που είχε παίξει με Άγιαξ και Μίλαν η ΑΕΚ μετά στο Champions League, αν μπορείς να το θυμηθείς. Που είχαμε φέρει με τον Μπανούτσι, με τον γκολ το 2-1 εκτός και τα λοιπά. Κάτι ισοπαλίες συνεχόμενες θυμάμαι την ΑΕΚ. Όχι, αυτό είναι αργότερα. Αργότερα είναι, ναι. Με τη Ρεάλ που έφερε 3-3. Ο Αμπονσά μάρκαινε τον Ραούλ. Λοιπόν, ναι. Μέχρι σοπαλίες δεν πέρασε. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής. Σε ένα βαρύ τερέν, πάντοτε ευνοείται αυτός που έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Ναι. Αυτό που είδα είναι ότι οι παίκτες της Δυναμό φοβόντουσαν να πέσουν πάνω στην μπάλα. Ναι, γιατί είναι ντεφορμέ. Δεν έχουν παιχνίδια συνεχόμενα. Είναι λογικό αυτό. Ακριβώς. Βέβαια. Όσο βλέπανε οι παίκτες της ΑΕΚ ότι οι παίκτες της Δυναμό φοβούνται να πέσουν πάνω στην μπάλα, τόσο αποκτούσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Ναι. Και θεωρώ ότι τα πρώτα 10 λεπτά ήταν η διαφορά στην αυτοπεποίθηση που απέκτησε η ΑΕΚ, που άρχισε να πατάει ακόμα πιο καλά στα πόδια της. Και ξέρεις, αυτό είναι αυξητικό. Όσο αυξανόταν η αυτοπεποίθηση της ΑΕΚ, μειωνόταν η αυτοπεποίθηση της Δυναμό. Υπήρχε δηλαδή μια αντίστροφη σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Και βέβαια, αυτό που έκανε ο Μασούν, ήθελε προσπάθεια για να χαθεί. Λάθος οι αλλαγές του Χιμένεθ. Για μένα οι χειρότεροι παίκτες ήταν ο Μασούτ και ο Γαλανόπουλος. Yeah. Μπορούσε να τους βγάλει άνετα και τους δύο να ρισκάρει να παίξει με έναν αμυντικό χαφ και να βάλει μέσα. Εγώ θα βάζα τον Μπακασέτα αμυντικό χαφ μαζί με τον Σιμόες. Ο οποίος έδινε τράκους. Ναι. Τον Μπακασέτα. Δηλαδή βάζοντας τον Κλωναρίδη θα είχα και Μπακασέτα και Μασούτ και Κλωναρίδη. Και άμα ήταν, θα έβγαζα το Λάζαρο στο τέλος, να πούμε, για βιολογικούς λόγους. Εντάξει, εγώ προσωπικά, πολύ καλή λύση αυτή με τον Μπακασέτα, δεν το σκέφτηκα. Γιατί είναι δυνατό παιδί και κέρδιζε διεκδικήσεις και έβαζε το σώμα του ωραία. Το καλύτερο του παιχνίδι, νομίζω. Μπορούσε να παίξει δίπλα στο Σιμόες, να βάλει τον Κλωναρίδη κορυφή. Γιατί ο Κλωναρίδης, το στυλ παιχνιδιού που τον ευνοεί, είναι να παίξει σε ανοιχτό χώρο και να έχει μια κάθετη παλιά. Το να το βάζει στα άκρα, να προσπαθεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, δεν το έχει το παιδί, δεν έχει πάσα. Θα μπορούσε να βάλει τον Κλωναρίδη και να τραβήξει τον Αραούχο. Γιατί ο Αραούχο είναι ψυχοπεριφερειακός παίκτης. Και μεγάλο λάθος που βγάλει τον Λάζαρο, γιατί ο Λάζαρος έκανε ένα παιχνίδι. Κουράστηκε, ρε παιδί. Παλούσε μπάλα, δημιουργούσε ένα κατοχυρωμένο στον αντίπαλο. Κουράστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η κάμερα έδειξε 5 με 6 φορές τον Λάζαρο που ήταν στον πάγκο. Φάνηκε δηλαδή ότι και ο Ουκρανός σκηνοθέτης κατάλαβε ότι με το που βγήκε ο Λάζαρος πήρανε 5 ανάσεις παίκτες της Δυναμό. Τα λέμε. Καληνύχτα. Έχετε καλή ομάδα. Ο 335, αυτό επειδή είμαι αντικειμενικό στον γιατρό, άλλες φορές αλλάζω το ράδιο και άλλες φορές συμφωνώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλά η κυρία χθες ήταν μαζί του προκατηλημένη, πώς να το κάνουμε. Αν δεν ήταν, θα τον άφηνε να μιλήσει και θα σκεφτόταν και καφέ και ποδοσφαιρική κουβέντα. Μην τρελαθούμε τώρα. Επειδή κάποια είναι κυρία, γιατρέ εδώ μαζί σου, όλοι υποκριτές είναι. Ο 335. Και συνεχίζει. Θέλω να γνωρίσω τον γιατρό, λέει. Και θέλω και την κυρία να γνωρίσω, λέει. Μπορώ να αφήσω το τηλέφωνο μου στη γραμματεία. Ποια γραμματεία θα βρει τέτοια ώρα εδώ? Δεν έχει γραμματεία τέτοια ώρα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, λέει, στον ΠΑΟΚ τόσο καιρό κάνανε επεισόδια επειδή ήταν μικρός και εκτός στόχων. Τελεία και παύλα. Ο 467. Παίκτη κλειδί για ΠΑΟΚ για τα δύο ντέρμπι. Για μένα είναι ο Σακχόφ και ο Νέο και ο Βιερίνια. Και η μόνη αίτη ομάδα των Ολυμπιακών είναι ο Μακεδονικός. Δύο χ στα δύο μάτς που παίξανε. 0-0 εδώ. 0-0 και 1-1 κάτω. Ποιο το βάλει τον γκολ κάτω? Καραμίχαλος. Το θυμάσαι? Τι γκολάρα ήταν του Καραμίχαλου. Και εδώ τον Γκουιντάρ. 1-0 κέρδισε τον Άρη. Και ποιο έχασε μπέναλτι από τον Άρη? Ο Χαραλαμπίδης το δοκάρι. Του Μποϊκογλου ή του Φανάρα. Δεν θυμάμαι. Καλημέρα. Για σένα ποια είναι η τέλεια γυναίκα? Η Μουγκή. Ναι. Η Μουγκή. Η Μουγκή, ε. Λοιπόν, γιατρέ. Μόλις κλείνει από εδώ, παίρνει κάτω στην Αθήνα. Καλά κάνει. Τον άκουγα προχθές στην άλλη αθλητική κουμπί. Γιατρέ! Γιατρός, δεν είμαι γιατρός. Να πας του είσαι ο ρόλος στο οπτικό. Καλά σου είπε. Πες του είπε ο ρόλος. Σε πέρασε για ορολόγο αυτός ο κόος. Αφού σου είπε γιατρό. Λοιπόν, άκουσε με. Τσαραντώ. Ναι, ακούω. Πρόσεξε καλά. Προφέ. Όταν βγαίνεις εκεί δίπλα του. Ναι. Εάν κονδυνευτείς με κανένα παραλίγο, αυτός που για τον Κουριανό που είπε και ξέρω κότες, αν κονδυνευτείσουνε, θα σ' άφηνε μέχρι το πρωί να χτυπιώσεστε. όπως θες το βράδυ. Η φασαρία το είναι ωραίο τέτοια. Η φασαρία στη ζωή είναι ωραίο πράγμα. Θες έπρεπε ο Κώστας στο τελευταίο τέταρτο να του σταματήσει. Όχι. Γιατί πρέπει να ξέρει ότι είναι ανιαρό και βαρετό για τους ακροατές που περιμένουν. Ο άλλος περιμένει να πάρει 20 λεπτά και ακούνε, και ακούνε μια αντιπαράθεση που δεν βγάζει πουθενά. Και μιλούσε ο ένας πάνω στον άλλον. Και δεν καταλαβαίνανε. Αν οι χολύπτες είχαν κουλτούρα και θεατρικό αυτό, ναι. Θα είχαν κόψει την αυτή και θα το παίζανε σήμερα. Δεν φταίει ο Γιάννης. Δεν φταίει ο Γιάννης. Εσύ έπρεπε να σταματήσεις χθες. Περίμεναν 20 λεπτά κόσμος. Έπρεπε να γίνει κομμάτι το γέλιο. Με συγχωρείτε. Το γέλιο. Σαραντώ. Ναι. Σε τέτοια περίπτωση. Πρέπει να πεις καμιά βλακεία για να σε χρυσώσει ο κινητής να σε κόψει. Ναι. Εντάξει, αλλά χθες ο Κώστας έπρεπε το τέταρτο εκείνο, δεν ήταν καθόλου ακαδημαϊκό, ότι έσπασε τα νεύρα σε πολλούς. Αυτό ένα είναι. Βράδυ, ναι. Ακούς, ένα βράδυ ήταν ο γιατρός πάλι και ο Ραυτόπουλος. Ναι.
και πήρε τηλέφωνο ένας του Ηρακλής στην ασφάλεια, ήταν αυτός εκεί. Ναι, 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 ναι. Ένα λύση τι γινόταν εκεί, ούτε τους έκοψε. Γιατί δεν τους κόψε. Εκεί, κοίταξε, το γιατρό το πρόσβαλε. Στη Βουλή, όταν βλέπεις αντιπαράθεση, θες να τους κόβουνε. Αυτό που είναι τώρα, να αρχίσω εγώ το σαράδο, να το βρίζω, να τον κάνω και να με αφήνει στον αέρα. Έλα μωρέ, πολύ ευαίσθητος είσαι. Όχι, δεν είμαι ευαίσθητος. Εχθές περίμενε κόσμος, άφησε ένα τέταρτο 20 λεπτά, κάπου η εκπομπή στο τέλος. Άσε να ξέρω εγώ τι έγινε χθες. Εντάξει. Άσε να ξέρω εγώ πόσοι στεναχωρέθηκα και πόσοι γούσταραν χθες. Α, ναι, ναι. Κοίταξε, δεν στεναχωρέθηκα. Δεν γούσταρες ρε να τα ακούς. Δεν στεναχωρέθηκα. Ρε γούσταρες. Ναι. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι εκεί. Εδώ είναι. Ποιο τραγούδι να βάλει. Να βάλει, θα τον τρελάνε με τον Νίλο. Δηλαδή τον Ολυμπιακό. Με ταούλια και βιολιά. Πασόκ του θάνατο. Λοιπόν, όσοι είναι στις γραμμές. Κύριε Σαράντο, οι επιστήμονες λένε ότι τη λίγα ζώα ευχαριστούνται το σεξ όπως ο άνθρωπος. Κάποια από αυτά είναι το δελφίνι και ο πίθηκος. Έρευνες έδειξαν μάλιστα ότι πολλά ζώα αντίθετα έχουν κάτι σαν κατάδουλψη μετά την πράξη. Πώς πιστεύεις ότι θα κατέβει πάω την Κυριακή? Με σακόφ στα χαφ, με πέλκα με ξυλοκαίνη ένεση και όπως είναι οι υπόλοιποι. Επόμενες, 1, 2, 3, 4, 5 γραμμές. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου Σαράντο μου, γεια σου Κώστα. Καλώς. Γεια σας. Τάσος. Ο Τάσος είναι. Όχι ο Τάσος. Ο Τάσος από τα Μουδανιά. Ο Τάσος από τα Μουδανιά. Τάσος. Λοιπόν, γεια σου ρε Τάσο. Λοιπόν. Λογικέ παοξή. Ναι. Και για να μιλήσουμε για λογική. Πρώτα απ' όλα. Με ωραίο λόγο. Κύριε Σαράντο, περίμενα να ακούσετε εσύ τώρα. Θα τα ακούσω κι εγώ. Φυσικά. Για να ακούσω. Κάπου την είπες Μιλίχιο και εκεί έπεσες πολύ έξω. Λοιπόν. Τι είπα? Κάπου την είπες για Μιλίχιο. Α. Μόνο Μιλίχιο δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν οι πρώτες στιγμές της γνωριμίας. Ναι. Εντάξει, δεν είναι βρισιά το Μιλίχιος. Όχι, καλό ήταν. Ίσα. Πάρα πολύ καλό, που δεν ισχύει όμως, δυστυχώς. Λοιπόν. Τι ιστερία θαυμασμού για αυτήν την κυρία. Έλα, τι πολιτισμικό σοκ. Τι πολιτισμικό σοκ το χθεσινό όλη εκπομπή. Τι σάλια μέχρι το πάτωμα και για πες μου. Ο Κώστας φταίει που την άφησε. Όχι, λέει και εσύ 40-40 κάτσε. Σήμερα την είπε ότι η κυρία έχει επίπεδο και ξέρει από μπάλα και να την γνωρίσει. Ξέρει από μπάλα. Άκουσες ποτέ ρε Τάσο από τον Ραντόπουλο τέτοια σάλια να πούμε. Ε, τι πες. Άκουσες από μένα 15 χρόνια τέτοια σάλια. Όχι. Λοιπόν. Καθόλου. Τα άκουσα τώρα. Εγώ αν μιλούσα για πλεκτική, πιο ενδιαφέρον θα ήμουν και πιο πολλά θα πρόσφερα στην πλεκτική. Ορίστε. Πάει κυρία, δεν ασχολούμαι άλλο. Πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός του επιτίθεται όλοι. Έχω να πω ότι του δίνω τα εύσημα, τον εκτιμώ πάρα πολύ, όχι για τις απόψεις του που 99% δεν θα συμφωνήσω συνήθως. Αλλά για το θάρρος που έχει, να μιλάει με όλους, να είναι πάντα ευγενικός, ευγενέστατος. Ευγενέστατος. Αυτός έχει το ψηλό επίπεδο, να μην φοβάται να πει την άποψή του, λέει ότι αλλάζει ομάδα, να είναι πάντα αιρετικός, έτσι. Και όταν ακόμα τον βρίζουν, αυτός να είναι Μιλίχιος. Μέχρι και αδερφοί τον είπαν τον άνθρωπο και είδατε πώς στάθηκε. Μέχρι και που άλλος ο δίθεν επίπεδος βγήκε και του είπε, είσαι, μπροστά το μιλούσε, γκέι σε άρνης. Λοιπόν, για σου λέει πάθα πολιτισμικό στο κεχτές και εσύ ρα, το πλέον θα ακούσει τελευταίος. Ναι. Περίμενε. Πάμε στον, τι ήταν αυτός, τι το παίζει, ότι είναι ψυχοαναλυτής. Όχι, είναι ψυχολόγος κάτω. Ψυχολόγος, μάλιστα. Αυτός που μόνο για ψυχολόγος δεν είναι. Και τίποτα μας πούλησε και τίποτα δεν είναι. Και ας σου πω γιατί. Γιατί. Μίλησε για μοναξιά στο γιατρό και μοναξιά γιατρέ κάνει καλή παρέα. Το κατάλαβε η γάτα. Που ο γιατρός, αν μην τι άλλο, δεν, είναι κοινωνικότατος. Βγαίνει στα ραδιόφωνα, μιλάει, κάνει κτλ. Έτσι. Αν μιλήσουμε όμως για εσωτερική μοναξιά, αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει ο γιατρός. Διότι έχει τόσο ψηλό επίπεδο που αυτή η μοναξιά δεν παλεύεται όταν το επίπεδο είναι πιο ψηλό από τους άλλους και όταν είναι πολύ χαμηλή. Όντως εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ούτε παρέα σε σώζει και φυσικά θα πας να κάνει μια παρέα χωρίς επίπεδο εκεί που δεν υπάρχει. Έτσι. Τώρα εχθές λοιπόν τον Βίκτορ Αυτόπουλε. Ναι. Πάμε σε μένα. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ και όχι μόνο και άλλοι. Π.χ. άλλος πάρει και λέει τι αμπελοφιλοσοφίες είναι αυτές που ακούω. Και να δούμε τι θα πει. Ρε Αυτόπουλε,
θα σε περάσουν γκέι, ρε, με τη μήνυ που έχεις, άκου τι είπε. Ναι. Εσύ κύριε, αντί να τον κλείσει και να του πεις, άκου εδώ κύριε, τι να φτάσουν που λες τώρα, έλα να σου πάρω τα σαγόνια να δούμε ποιος είναι ο γκέι, κάθεσαι και τον άκουες. Εν τούτης, εκεί που έπαθα το χειρότερο, άκουσα την κουμπί της κακομοίρας, εσύ με τον κόκκινο το μεσημέρι, ωραία. Ναι. Και βγαίνει ένας από τους ευγενέστερους ανθρώπους που έχω δει, με πολύ καλή άνθρωση, ούτε αυτός με το πολύ επίπεδο, ούτε με το λίγο, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, Ηρακλειδέας, και είπε την εξής άποψη. Εγώ είμαι Ηρακλειδέας, αλλά υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, διότι δεν είναι το θέμα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν φοβούνται αυτό οι Αθηναίοι, φοβούνται μεγάλα συμφέροντα. Και εσύ, αντί να συζητήσεις και να του πεις μπράβο ή οτιδήποτε, ή μην του λες και τίποτα, του κλείνεις κατάμουτρα το τηλέφωνο, τον είπες και ανώμαλο εσύ και ο κόκκινος, ο παιδικά ανώμαλο, έτσι. Ναι. Επειδή δεν είναι συμπεριφορά αυτή, του κλείνεις το τηλέφωνο και τον λιδωρείς από πίσω με κλείσει το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ήρθε η ώρα να διαλέξεις ποιους θέλεις να έχεις ακροατές. Ναι. Αν θέλεις, αν νομίζεις ότι αυτοί που βγαίνουν και λέει μου, είναι αυτοί που σε αντιπροσωπεύουν, κάντο. Εν τούτης, εσύ έχεις επίπεδο, αλλά νομίζεις ότι η ακραματικότητα θα έρχεται από ό,τι να είναι. Όχι, φίλε. Ναι. Λάθος κάνεις. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι 5.000 Ηρακλειδείς, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, οι 4.990 θα χάνουν 10 μέρες. Όχι, φίλε. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πίστευα στον άνθρωπο αυτό που πήρε και είπε που ναι. Ήθελε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πόσοι σαν κι αυτόν. Δεν μου λες, ξέρεις πόσοι Ηρακλειδείς σπάσαν τα ραδιόφωνα όταν τον ακούσαν. Το πρόβλημα μου δεν ξέρω πώς ήταν. Εγώ επειδή έχω μια μικρή εμπειρία, λέω ότι σπάσαν τα τηλέφωνα οι Ηρακλειδείς. Δεν αντιλέγω, δεν είναι το θέμα μου εκεί. Το θέμα μου του κλείσες κατάμουτρα το τηλέφωνο σε έναν ευγενέστατο άνθρωπο που δεν είναι υπερκατάσωστη άποψη. Τι να τον κάνω τον ευγενικό άνθρωπο. Και δεν κλείσω τηλέφωνο στον άλλο που κατηγορεί. Τι να φτάρει αυτό που λέει, θα σε περάσουν και που έχει στη μήνυ. Ο ευγενικός άνθρωπος. Δεν πουλάει. Ναι. Εγώ θέλω τον κακό, τον στριφνό, τον ανάποδο. Το αυτό που δεν είναι. Δεν είναι και κακή ανάποδη. Πρόσεξε, εγώ κακός και ανάποδος είμαι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να λέω οι ηλικιότητες. Συγγνώμη. Στο εξωτερικό ξέρεις πως τους κλείνουνε. Τους εξηγούνε και τους λένε. Φίλε μου, σε κλείνω γι' αυτό και γι' αυτό. Χρυσέ μου άνθρωπε, εγώ Βαλκάνιος είμαι, δεν είμαι Ευρωπαίος. Εντάξει. Εγώ σου κάνω την κριτική. Ένα ταγάρι από την Τούπα άνθρωπο. Ούτε και τον Ευρωπαίο είμαι. Δεν μπορώ να ούτε τον Ευρωπαίο είμαι και εγώ. Όπως τα γεράματα. Τάσο, έλα την Κυριακή το απόγευμα στη Μαρμίτα να δούμε το μάτς. Θα είμαι μέσα εγώ. Α, θα είσαι μέσα. Εντάξει. Εύχομαι καλή επιτυχία, να χαρείς. Θα δούμε. Α, για το μάτς να πω και κάτι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε γιατί φοβόμαστε για τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά πρέπει να φοβάσει τον ΠΑΟΚ. Το μάτς αυτό θα δώσω σκορ. Το ατρόμητο ΣΑΕΚ και όχι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει από ήττα μέχρι να νικήσει το ΠΑΟΚ 7-0. Εξηγούμε. Από το να χάσει μέχρι να κερδίσει και 7-0. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δοκιμαστεί νικηφόρα σε ντέρμπι φέτος. Δεν έχει κερδίσει κανέναν μεγάλο αγώνα. Πώς εγώ λοιπόν θα κοκορεύουμε, θα σε σκίσω, θα σε κάνω. Με τι κριτήρια. Η ΑΕΚ το έκανε. Εν τούτης η ΑΕΚ θα έρθει πεθαμένη. Το σκορ με τον ανθρώπινο θα είναι είτε 2-0 να χάσει έως 3-1 να χάσει. Εκεί το βάζω. Εκεί κάνω πρόβλεψη. Και όταν θες τον ΠΑΟΚ θα είναι με τη λιγότερο από τη μισή ομάδα. Η ΑΕΚ δεν θα αντέξει. Το λέω εγώ και το υπογράφω και θα συζητηθούμε τα πού στο τέλος. Αυτό που λες και σήμερα, συμφωνώ. Επίσης, να πω και μια καλή κουβέντα για σένα, γιατί υπάρχει αρκετά άσχημα. Αυτό που σε κατηγόρησε ο Σαράντος, ότι κάνεις κολοτούμπες και τα λοιπά. Φυσικά έκανες τεράστια κολοτούμπα με τον Βερίνια, όμως. Με τον Πέλκα. Σε περίπτωση του Πέλκα, ήσουν ακριβέστατος. Όταν τον Πέλκα τον κατηγορούσες, ήταν πολύ σωστό. Μόλις ο Πέλκας πήρε τα στοιχεία, είπες αυτό που έπρεπε να πεις. Πάντα ήσουν δίπλα του και μπορεί να το κάνει καλό, έτσι. Μπορεί να σ' κιόλας. Το γούσταρα τον Πέλκα. Ήθελα να πω. Κάτι δεν μου καθόταν με τον Πέλκα, ότι έχει προσόντα τα οποία δεν μπορεί να τα βγάλει. Αυτό ήθελα να πω. Επίσης ο Μακ είναι σε καλή κατάσταση, γιατί ανεβαίνει. Γιατί υπάρχει να το είναι καλύτερη ρίχνει. Κατάσταση από ό,τι ήταν. Δεν είναι ο Μακ ο οποίος μπορεί να φτάσει. Όχι. Είναι όμως πολύ καλύτερος. Ανεβαίνει. Λοιπόν, αυτά με κάνω αρκετά καλά. Τηλέφωνο είπα πολλά. Έγινε τα. 318 Παοξής λέει: μεγάλο μέρος των νομοειδιατών μας, Παοξής, βγάζει φόβο. Έχει αλλοιωθεί ο λαός τα τελευταία χρόνια. Προσοχή, μην τιμωρηθεί η έδρα και κάσουμε πρωτάθλημα. Μην ταχώνεται στο Σαββίδι, μην φύγει. Να κάνουν αντιτόπιν κοντρόλ οι άλλοι.
μην ανάβετε πυρσούς, μην κρεμάσετε τεπανό, καθίστε κάτω να βλέπουμε μη το ένα μη το άλλο. Και όλα αυτά τα λένε κάτι πενιντάριδες που πριν 30 χρόνια ξύλωνα και τα δοκάρια. Να γιάσει το στοματάκι σου, πουλάκι μου. 3-18. Τρίτος από το τέλος, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Με κόψατε πριν. Είπα μια κουβέντα και με κόψατε. Έλεγα τον πόνο μου. Είπα τον πόνο μου. Αλλά θέλω να πω κάτι. Δεν είμαστε κοντούλες εμείς οι παοξίδες. Είμαστε αγανακτισμένοι. Γιατί 50 χρόνια μας έχουν στη φάπα το ΠΟΚ. Μας έχει στη φάπα, μας έχει αδικήσει για δεκαετία. Δεν σας ανοίξε κανένας. Ο Ζαγοράκης, ο Γούμενος και ο Παγώνης σας ανοίξαν. Άιντε. Αλέξανδρε, άντε κλάψω, είσαι ωραίος, αλλά κατάλαβε το ότι έχεις κουράσει λίγο, έτσι. Ναι, όταν παίρνεις τρεις και τέσσερις φορές και το μεσημέρι και το βράδυ, περιμένουν κι άλλοι. Αγόρι μου, έχεις κουράσει. Πρέπει να το καταλάβεις. Επειδή με κόψατε γι' αυτό. Επειδή με κόψατε, ξαναπήρα. Δεν θα ξαναπέρνα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καληνύχτα. Πάμε επόμενος. Μάλιστα. Έλα ρε Φαρακλή γοητεία. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Εξωγήινο υπερδιαγαλαξιακό αγόρι. Λοιπόν...